αυτό. Ρίχτω, ρίχτω λίγο το κουδουνάκι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί ζωντανά και μάχημα στους εθέρες της πόλεως όσον αφορά την κυματομορφή των FM, αλλά και σε όλο τον πλανήτη Γη, και εφόσον δουλεύουν τα ίντερνετ, αλλά και να μην δουλεύουν, απλώνουμε συμπαντική αγάπη απ' άκρη σ' άκρη μέσα στη Γη και έξω και από αυτήν. Δεν χρειάζεται να μας ακούτε, χρειάζεται να μας σκέφτεστε. Εκεί που θα μας σκεφτούνε. Αυτό δεν έχει νόημα για τη ζωή μας, για την ιστεροφημία μας. Θα περάσουμε από εδώ, από τον πλανήτη Γη, περάσανε τόσοι και τόσοι. Δεν φάνε το αποτύπωμά μας. Ότι υπήρχε μια εκπομπούλα καψερή κάποτες για κάποια χρονάκια και συνομιλούσανε διάφοροι μαζί, γιατί δεν είμαι μόνος μου. Είναι αμφίδρομο αυτό που συμβαίνει. Και συμβαίνει. Ναι, ρε, εσύ, πώς το λέγανε. Αρκεί αυτό που θα μας θυμηθούνε. Είναι το μεγαλείο της ζωής. Και λόγο κακό, για να βρεθείς να πεις λόγο κακό για το λόγο επειδή, αυτό κι αν είναι το μεγαλείο της ζωής. Δηλαδή να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει εκνευριστεί με όλα όσα μπορεί να ακούει. Καταρχήν τι σημαίνει εκνευρισμό? Σημαίνει ότι ακούς κάτι, δεν ταιριάζει με την αισθητική σου, αλλά συνεχίζει να το ακούς, να δεις πού θα το πάει. Αλλά υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Καταρχήν συμμεριζόμαστε, ας πούμε, τον εκνευρισμό τους, αλλά και τους κάνουμε και ένα ταπ-ταπ-ταπ στην πλατούλα. Κάτι μπορεί να συμβαίνει μέσα εκεί. Όρεξη για φιλοσοφίες να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Γιατί καλοκαιράκι, αν μη τι άλλο, ευνοεί τις αμπελοφιλοσοφίες. Και αυτό είναι το λόγο επειδή κατεξοχήν εκπομπή αμπελοφιλοσοφίας και θαλπορείς όμως. Για όλες τις ψυχούλες τις βασανισμένες εκεί έξω. Πάλι χθες κάποιος μου είπε, σ' ακούω το πρωί. Αμέσως, δηλαδή η αυτόματη αντίδρασή μου, πρέπει να το κόψω αυτό μου φαίνεται, δεν είναι καλό. Τι σου συνέβη, τι δεν πήγε καλά. Άνθρωπος εντωμεταξύ, επαγγελματίας, με μαγαζά, με, χειρηματίας. Τι σου συνέβη, χρεοκόπησες, πήγες στα μπετά να δουλέψεις? Όχι, μου λέει, όλα καλά ρε παιδί μου, εντάξει, μια χαρά πηγαίνουνε. Απλά σ' ακούω γιατί... Τι κάνει να επιστρέφω από τη νύχτα? Γυρίζω από τη νύχτα. Τι ανακλαστική κίνηση. Γιατί ακούς Μπατμανίδη, τι συνέβη. Συνέβη ότι θες να περάσεις και ένα διωράκι, βρε αδερφέ. Λίγο πιο ξέχνιαστο από τα υπόλοιπα διωράκια που μπορεί να συναντήσεις μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα στην γενικότερα, ας πούμε, στην ραδιοφωνική πραγματικότητα που βιώνει ο κόσμος, είτε σε Θεσσαλονίκη είτε σε Αθήνα, με όλη αυτή τη στεναχώρια που από το πρωί που ανοίγει το δέχτη του και με τα κουνήματα των δαχτύλων, τα κουνήματα τα διαρκώς, τα νελέητα από περισπούδας τους. Αποτυχημένος ως επιτοπλίστων, αποτυχημένος είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά αποτυχημένος όσον αφορά το αυτό που προάγουν ως δίδαγμα και ως ηθική. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι όλοι είμαστε. Ο μέγιστος των αποτυχημένων είναι ο Μπόμπης Μπατμανίδης. Αλλά δεν κουνήσαμε το δάχτυλο σε κανέναν. Τι να κάνει, τι να μην κάνει με τη ζωή του. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά περνάει και η ώρα. Περνάει και η ώρα και η μέρα ξεκινάει και έρχεται. Έρχεται η τριτούλα μας.
25 του μηνού, 25 του Ιούνιου, ουσίας Λιβύης ο Αγίου Έρωτος. Τι μας λες, έχουμε τέτοια εορτή και την αγνοούμε? Γι' αυτό και έχω κι εγώ μια ποιητική διάθεση σήμερα. Γι' αυτό αντιλαμβάνομαι τις συναστρίες. Οσίας Εφροσύνης Φευρονίας Δουκίσης των Ρώσων. Και καταλήγουμε εκεί. Εορτάζουν ο Λίβιος, ο Λίβας που καίει τα Σπαρτά. Η Λιβύη, ο Έρος. Ο Έρωτας γιορτάζει σήμερα. Και εμείς πάμε εκεί και ακολουθώντας τα διδάγματα των Φράγκο Λεβαντίνων στις 14 του Φλεβάρη και στηβαζόμαστε στα χαμετυπία. Σήμερα είναι η μέρα του έρωτος. Θα το γιορτάσουμε. Η Φευρονία, η Φεύρο, η Φευρούλα, η Φευρονίτσα και η Φεύρα. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Σήμερα είναι 25 του μηνού. Με τη ζεστούλα να υπάρχει, χθες μας έβρεξε πολύ απογεματάκι προς το βραδάκι. Σήμερα την έχουμε μια κάψα, αλλά θα μας δροσίσει, θα βρέχει γενικά. Από το πρωί λίγο κάπου στο μεσημέρι θα σταματήσει, μέχρι 31 θα φτάσει το θερμόμετρο και θα το συνεχίσει, λέει, τουλάχιστον η πρόγνωση. Αλλά ποια πρόγνωση έχει βγει σωστή εδώ στο λόγο, επειδή... Οπότε μην ανησυχείτε, σήμερα δεν θα καούμε. Νοητικά δεν ξέρω. Θα φανεί από την πρώτη γραμμή που θα λάβει τη σκυτάλη για να μπει μέσα στο Πάνθεον της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα. Καλημέρα από Ξητική Σταυρούπολη. Καλώς το να. Τι δεν θα καούμε, μας έκαψε το μυαλό, ρε μου. Κατερίνα, βγες από το σώμα του Πατμανίδη. Την πιζέρια είναι πρωί, αυτή. Πρωί, πρωί. Δεν ξέρω, με έπιασαν τώρα τα πίνη. Δεν κατάλαβα τίποτα καταρχήν εγώ. Γιατί καταλαβαίνω εγώ, νομίζεις. Πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα. Και εγώ σε πήρα γιατί λες δεν έχω ίντερνετ και εγώ μέσω ίντερνετ ακούω. Γιατί στη Σταυρούπολη δεν πιάνει το σήμα. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, ότι καμιά φορά μην εκφράζουμε βεβαιότητα για τα πράγματα. Ναι. Πολλές φορές, ας πούμε, ποστάρω εδώ και μου στέλνουν μηνύματα ότι δεν σ' ακούμε μέσα από το ίντερνετ. Και θεώρησα ότι σήμερα δεν έχουμε, έτσι μου ήρθε. Ότι σήμερα για κάποιο λόγο δεν θα έχει. Τι λες, λέω, πήγες, εχθές να πω ότι πήγες, σε έκαναν καναντού εκεί στη Βύση που πήγες. Μήπως σε πλακώσανε, λέω, και έχεις νεύρα, ξέρω. Όχι, λέω, με πλακώ... Όχι, ναι, μόνο γυναίκες, με πλακώσανε σε άλλα πράγματα, γι' αυτό και είμαι φορτωμένος σήμερα. Πού ξέρω, κατάλαβε, μάλλον σε αστικατζή. Όχι, ρε, υπέροχα περάσαμε. Αναβήσει η απόλυτη Ελληνίδα στάρ, η απόλυτη ορχήστρα, μπαντάρα. Περάσαμε καταπληκτικά, πανέμορφα. Όχι, όλα αυτά είναι λόγια. Οριμότητος και ευτυχίας, ευθυμίας. Μας έκανε στο μυαλό πρωί πρωί. Εντάξει, τα αλλάζω, ξέρεις, να αλλάξω το μοτίβο, μπορώ. Αλήτες, προδότες, μας καταστρέψανε, ρημάξανε. Όχι, αυτό είναι από άλλους σταθμούς. Όχι, αφού αυτά είναι. Ναι, αυτά όμως, αυτά είναι που λες. Α, ήρθε το πρωινό. Άμα μας ρημάξανε και μας καταστρέψανε, λέει ο άλλος, ωραία, να ξεκινήσει η μέρα μου. Αυτά δεν πρέπει να τι λέω. Τι έγινε, σε κάνανε κριτική, έτσι, ακροατές και τέτοια. Όχι, ρε, κανένα. Ποιος μ' ακούει για να με κάνει κριτική. Μεγάλη αισιοδοξία. Τι είναι αυτά. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος. Παιδί μου, όταν βλέπεις ένα καλλιτεχνικό έργο, ας πούμε, παρακολούσε ένα Βύση. Και ήρθα σε σκέψεις, ας πούμε, έτσι, με το... Με την τέχνη, με την τέχνη. Συνομίλησα με τον εαυτό μου. Αυτό έχω. Ναι. Μάλιστα. Δεν έχω κοιμηθεί δηλαδή, εν ολίγης αυτά θέλω. Ναι, ναι, όχι, δεν μας έκαψε η σχόλα. Αν την κλείσει, εγώ απάντησα τη δουλειά. Βαρέθηκε ο μοναδικός ακόμα. Καλά είμαι, μην ανησυχείς. Όχι, 7 η ώρα να πάρω, έχω δουλειά τώρα γι' αυτό. Α, μάλιστα, έχει δουλειά. Μάλιστα. Κλείσε και ξαναπάρε, προανήγγειλε την παρουσία σου. Έγινε 7 η ώρα, όλοι 7 η ώρα. Όλοι κλείστε και ξανανοίξτε, έτσι. Αυτά είναι εκεί και πληρωνόμαστε κιόλα για να λέμε τι αμπελοφιλοσοφίε μας, κυρίες και κύριοι. Μαγεία λέγεται αυτό. Θα μου πεις, ποιο είναι το νόημα της απεύθυνσης του δημοσίου λόγου, ποιο είναι αυτό το κατώτερο κίνητρο που σε οθεί να ψωνίζεσαι τότε και να ανοίξεις ένα μικρόφωνο και να λες ό,τι θες και απλερώνεις και από πάνω. Μαγεία λέγεται και αυτό, βέβαια. Thank God. Πρωί, εντάξει, το κόβουμε, θα επιστρέψουμε στα δεδομένα της εκπομπούλας μας. Πάω κάρις, πλακωθείτε. Όχι, εντάξει. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα. Αθλητικός δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν θέλω να συμβαίνει, δηλαδή σήμερα δεν θέλω να συμβαίνει τίποτα αθλητικός. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε μεταγραφές αυτά.
Έχουμε όλη τη ζωή μας μπροστά, όλο το καλοκαίρι. Να ξεκινήσουν σιγά σιγά και τα ποδόσφαιρα και τα αυτά μας. Πού θα πάει? Θα λέμε, είδατε πότε ήταν η λήξη του πρωταθλήματος το Μάιο, πότε ήρθαν οι πρώτες έντρες σαν τα πρωτοβρόχαινα πράγμα, και ούτε χαμπάρι θα πάρουμε και όλη η ζωή μας θα πάρει την ροή την αγαπημένη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Δεν πάει, σταμάτα το αυτό. Ποιο? Σταμάτα, γαρτουρέ. Δεν μας ακούνε, δεν μας ακούνε. Το λέω έτσι. Μας γίνει τύψεις. Όχι, τύψεις που ακούς. Κάτσε να τον αλλάξω. Όχι, μα δηλαδή, επειδή δεν παίρνουμε τηλέφωνο. Εμείς δεν είμαστε. Όχι, μα δεν μετριέται με το τηλέφωνο η κατάσταση. Μετριέται με την αίσθηση που απορρέει, ας πούμε, από στατιστικές. Και αυτό έχει απολαβεί όσον αφορά και τη δικιά σου δουλειά. Αν θες να μιλήσουμε ειλικρινά, πέρα από την πλάκα, ας πούμε, από τη στιγμή που εμένα προσωπικά εδώ 6 ώρα το πρωί οι μετρήσεις μου με βάζουν 0, παίρνουν εκεί οι εργοδότες και δείχνουν ότι είμαι ανύπαρκτος, ας πούμε, άρα και ουσιαστικά δεν επιτελώ τίποτα, ας πούμε, καταλαβες. Αλλά αυτό εμένα δεν με αφορά. Εδώ είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα, για να σου το εξηγήσω. Τι εννοώ με το 0. Μισό λεπτό δηλαδή. Πέρα που μας προσβάλλει γιατί μας θεωρούν μηδενικά. Συγγνώμη, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Όχι, δεν είπε εσένα. Ναι. Δεν είπε εσένα. Αυτοί που μετράνε και μας βγάζουν μηδενικά. Αυτοί που μετράνε προσβάλλουν, εννοείται προσβάλλουν ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που αυτή τη στιγμή κάνει ένα απλό κλικ και δίνει τόσο μεγάλη σημασία στη δικιά μου την οντότητα αλλά και στην οντότητα του σταθμού. Αλλά ταυτοχρόνως καταβροχθίζει και ρίχνει στα τάρταρα την όλη προσπάθεια που έχουμε κάνει εδώ 5 χρόνια. Αυτό. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ακροατές που είναι αισθητοί την παρουσία τους, δηλαδή, και δυναμικά. Άλλος από την. Από το Πορτορίκο, δεν ξέρω πού. Όχι, μα το έχω πει πολλά και τώρα ξαφνικά πήγαμε και μιλάμε σοβαρά. Εγώ το λέω εν δίκη εστιασμού, ας πούμε. Ακούω αθλητικό ραδιόφωνο από τότε που Ζαγόρας έκανε στον Α103 εκπομπές. Τις πρώτες απόπειρες του Πετρουλάκη. Ήμουνα 13-14 χρονών. Παρακολουθώ όλη την ιστορία. Μπορώ να την καταγράψω λεπτομερώστατα και να την κάνω ένα διδακτορικό. Δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου τηλέφωνο σε αθλητική εκπομπή. Ενώ ξέρω τα πάντα. Όλους όσοι έχουν περάσει. Δεν σημαίνει κάτι μετά, το τηλέφωνο, δεν είναι δείγμα. Είναι και η ώρα δηλαδή. Ο άλλος σηκώνεται και ετοιμάζεται για να πάει σε λίγο στο δουλειά. Ναι, τώρα δηλαδή, τον κάνει. Όχι, ακούει εκεί. Απλά αυτό το αναφέρω, ας πούμε, το μηδέν, ας πούμε, ως προς τις εταιρείες οι οποίες μετράνε και ταυτόχρονα χαντακώνουν τρόπον την άδεια, δεν χαντακώνουν τίποτα. Η ψυχοσύνδεση δεν αλλάζει. Η ευτυχία και η αρμονία που εισπράκτω και η χαρά όταν τελειώνω την εκπομπή, το πόσο γεμάτος και πόσο ενέργεια αισθάνομαι, και αυτό δεν το λέω για να γλύψω, είναι μια πραγματικότητα. Το πόσο γεμάτος φεύγω, δηλαδή μπορώ να έρθω με τη μεγαλύτερη νύστα του πλανήτη και με τη μεγαλύτερη κατσουφιά και να φύγω εδώ 8 η ώρα και να είμαι τέλεια. Πάνα, ξεκίνησα κολύμπι από την ενέργεια που νιώθω. Πηγαίνω κολυμπητήριο, γιατί το αισθάνομαι πραγματικά, το εισπράττω. Αλλά ταυτόχρονα, ας πούμε, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αποτυπωθεί. Καταλάβες, και τώρα, ας πούμε, οι μετρήσεις μπορεί να βγάλουν 0 και σου λέει Μπατμανίδης, είσαι ανύπαρκτος. Ενώ, ας πούμε, στα live ξέρω να μετρήσω. Μ' ακούνε στα views αυτά, εκεί είναι μετρήσιμο. Τώρα εδώ δεν είναι μετρήσιμο και δεν μπορεί να υπερασπιστώ και τον εαυτό μου. Καταλαβες. Αυτό και συμβαίνει. Να σου πω και κάτι τελευταίο, έτσι, μια υποχτυπέ. Συγγνώμη που το βάρινε, μιζέρια σε. Ήμουν λίγο μίζερο. Όχι, μπλάκα, απλά όχι. Τέλο πάντων. Εγώ τώρα τι εξή ζωή τρεβάω. Έχω. Από χθε άφησα το ποδήλατο έξω. Λέω σιγά τώρα, μωρέ, εντάξει, μην βάζω πλαστικό, και έχω ένα κάθεστο στη θέση, έχω ένα από αυτά τα που για να είναι μαλακά, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ένα κάλυμα. Στο ψήρισα. Όχι, ποιος με, εδώ ήσυχα. Απλά βρέχει από χθες και εκείνο εκεί το πρόσθετο θα έχει γεμίσει νερά. Αυτό είναι το ζόρι το δικό μου, δηλαδή, καλό. Τώρα. Ο καθένας, εντάξει, γιατί δεν είναι, είναι σκέψη. Είναι γι' αυτό. Ναι, το φυλάω όλο το καλοκαίρι με καλύματα, έτσι, προσεγγίζω. Μια μέρα, μια μέρα. Μια μέρα το και έβρεξε, ό,τι σου δεν έβρεξε όλο το καλοκαίρι. Ωραία. Πάνε παίξε ένα τζοκεράκι σήμερα, αφού το έχεις. Αυτή είναι η συμβουλή της ημέρας. Καλημέρα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά και συγγνώμη αν το βάρινα, ας πούμε, και κάτι είπα που φάνηκε έτσι πολύ μίζερο και πολύ άσχημο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
δεν ξέρω. Εξωτερικές, εντάξει, συνομιλούμε ρε παιδί μου, σαν να βρισκόμαστε και σε ένα καφέ και την χάνει να εκφράζω ενίοτε, ας πούμε, κάποιες πολύ πιο εσωτερικές σκέψεις και απόψεις. Αλλά αυτό είναι το λόγο, επειδή είναι ένα εσωτερισμός, είναι ένα ρέικι ραδιοφωνικό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Χαίρετε και καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινήσατε με τις φιλοσοφίες σας, τις αμπελοφιλοσοφίες. Αμπελό, βάλε αμπελόφιλα, σε πω εγώ. Θέλω πουλιακές φιλοσοφίες και καλά ξεκινήκατε. Αλλά είστε, να το πω λαϊκά, σε ένα mood. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή. Εδώ ένα ολόκληρο ακροατήριο περιμένει 24 ώρες μετά τον μεγάλο τελικό που είχε στην εκπομπή σας να κάνετε μία αναφορά, μία ανάλυση. Μα βγήκε ένας εκ των δύο. Μπράβο, ναι. Και ο ηττημένος θα έλεγα να συμπλέψει μαζί σας, να συμπλέψει στα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ενώ ένα ακροατήριο περιμένει μια κάποια ανάλυση. Ας μην δώσουμε μάτια. Ένας εκ των πρωταγωνιστών βγήκε, δεν αναφέρθηκε καθόλου στα βράδια. Κάτι λέει αυτό και εσείς δεν είπατε κάτι, δηλαδή κάτι να του πείτε ρε εγώ παιδί, τι να πω. Τον ερεθείστε. Να του πείτε, ξέρω εγώ πώς αισθάνεστε μετά τη σύγκρουση, τη φιλική θα έλεγα με τον αντίπαλό σας ο οποίος μίλησε απλά, εντάξει, και θα έλεγα χωρίς να θέλει να κάνει ας πούμε τον αντίμαχο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για το μηδέν που λέγετε εσείς που σας παρουσιάζουν οι μετρήσεις, χθες, αν προσέξατε στην εκπομπή, δόθηκε λύση και σε αυτό το μηδέν. Δηλαδή, χθες αναφέρθηκε το διπλό κουλούρι. Οπότε εσείς έχετε διπλό μηδέν. Έτσι, αν βάλετε έτσι, τώρα το μηδέν κάτω και το άλλο το μηδέν επάνω, είστε στο 8. Άρα είμαστε, όχι, είμαστε στο 2-0. 1-0 μας βάζουν αυτοί. Εμείς είμαστε 2-0. Στο 2-0, ανεφαγόνος. Έτσι. Σωστό, σωστό, ναι. Καταλάβατε. Αλλά ό,τι και να λέμε τώρα, πρέπει κάποια στιγμή να γίνει λίγο μια αναφορά, να γίνει μια σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή. Και έτσι, σιγά είπαμε, σιγά, μετά τις 7 προανήγγειλε, χωρίς να θέλει να πει πολλά ο φίλος μας ο Φουρνάρης, λογικά ναι, μετά τις 7 να ξυπνήσουμε λίγο, να πιούμε τον καφέ, να φτιάξουμε ένα καινούριο. Τώρα τι, να πάμε για να μην... Να εννοεί, να μπει σε κάποια καινούργια θέματα και να ναι, μην τα βάλουμε απότομα όλα, ναι. Μάλιστα. Όχι, να γίνει μια έναρξη, μια εισαγωγή, ώστε να και το κοινό να πούμε να, περιμένει. Βλέπεις, είναι μουδιασμένο. Όχι, να κάνουμε ένα σαν τις Αμερικάνικες σειρές, αλλά previews on logo επειδή. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Ναι, σύνδεση με τα προηγούμενα, όταν δείχνουν, ξέρω εγώ, τα σύρια, αυτό λέμε, ναι, αυτά που βλέπουν οι γυναίκες. Previews. Σου δείχνει μια μικρή περίληψη και σε λέει σύνδεση με τα προηγούμενα. Μάλιστα. Δείχνει, ας πούμε, θα γίνουν όλα. Έχουμε μια αιωνιότητα μπροστά μας. Ο Σολούπο μάλλον θα ξεκινήσει και ο έτερος των μονομάχων, ο οποίος πιθανόν είναι σίγουρος, δηλαδή ότι βγήκε ενισχυμένος μετά τη χθεσινή του παρουσία στον αέρα. Παράσταση νίκης, μάλιστα. Έγινε, κλείσε και θα το διευκρινίσουμε, φιλιά. Για να δούμε η γραμμούλα μας, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, βασικά καλημέρα με χαμόγελο. Καλά, εντάξει. Υπήρξε ποτέ άσε μέρα τα... που δεν γελάσαμε εδώ. Πες μου. Άσε τα χαζά σου. Ναι. Άσε τους προλόγους. Άσε και τις φωτογραφίες με υπονοούμενα για άλλους σταθμούς. Πού άλλο, δεν έκανα. Όχι, υπονοούμενα σε άλλους σταθμούς ουδέποτε. Για άλλους σταθμούς. Ναι. Φωτογραφίες με υπονοούμενα σε άλλους σταθμούς ουδέποτε. Δεν ανέβασα. Χθες. Τι ανέβασα, χθες δεν θυμάμαι και τι λέω. Με το σκουφάκι. Α! Ρε, είναι δυνατόν. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι και το είδανε. Κάτσε για να μην πάρει κάποιοι, γιατί δεν έχω καταλάβει. Επειδή δεν παρακολουθούν όλοι τα δρόμενά μου στο Facebook, ανεβάζω φωτογραφία. Χθες έχω πάει κολυμπητήριο. Δύο μέρες ψάχνω η ψωνάρα τι story θα κάνω. Λέω, άντε μην δείξω τα δείγματά μου και ανεβάζω. Και το σκουφάκι μου πάνω λέει αρένα. Και το γράφει ο άλλος από εκεί και το βρίσκεις και εσύ. Και λέω, είναι δυνατόν. Λίμπερο, γιατί δεν κάνετε ένα. Ρε, και εγώ το μεταξύ το πήρα χαμπάρι. Πήγα απλά και του είπα, δώσ' μου το πιο φτηνό. Γιατί είμαι και λίγο τσίπης. Δώσ' μου το πιο φτηνό και μου έδωσε το αρένα. Παιδιά. Κοίταξε,
και η Χρύσα, για να σε κάνω και η Χρύσα μου, στο κομμουνιτήριο που πάει, ίδιο τέτοιο φοράει. Ναι, ναι. Ίδια μάρκα. Εντάξει, παίζει πάρα πολύ ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο δεν έχει να κάνει ούτε και με το σταθμό προφανώς. Εγώ πήρα το πιο φθηνό γιατί δεν είναι καν σιλικονάτο, είναι απλά για να καλύπτει το κεφάλι, μη φεύγουν οι τρίχες, δηλαδή 5 ευρώ. Τα σχόλια δεν είδα από κάτω, είδα μόνο τη φωτογραφία, δεν πήρα μετά γιατί πήρα. Όχι, το γράψανε, το γράψανε, το γράψανε. Τι κάνεις εκεί να πούμε με τον Αρένα. Απλά ο συνειδημός είναι δικός μου τώρα, γιατί έπαιρνα σε αυτό το σοκελό τώρα συνδυασμό, τέτοιο πρόλογο με τη σημερινή χθεσινή φωτογραφία. Τα έκανε βλαμμένος αχταρμάμι στο μυαλό του και του βγήκα στον αέρα να σου πω. Αλλά ήταν πετυχημένο γιατί. Ευτυχώς δεν με διαβάζουν εδώ στον σταθμό, α πούμε. Κανείς δεν με διαβάζει, οπότε δεν θα ήθελα να κάνω ότι έχει Αρένα. Μου λέγανε καλά, ρευσε πλάκα μα, κάνει μα δυσφημί. Μια χαρά, είμαστε μια ομάδα μόνοι μα 6-8. Οπότε κομπλέ. Βαρμανίδη, να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Τόσο καιρό που μιλάμε, τόσο καιρό που έχουμε επικοινωνία. Ένα πράγμα δεν έχω καταλάβει. Πότε κοιμάσαι, ρε φίλε. Πότε κοιμάσαι, ρε φίλε. Σήμερα δεν κοιμήθηκα. Είναι η μέρα που δεν κοιμήθηκα. Γι' αυτό θα σου πω πότε κοιμάμαι. Όταν φιλοσοφώ, δεν έχω κοιμηθεί. Όταν έρχομαι εδώ και είμαι γκάχ μουχ μέχρι να πάρουμε μπρος και περάσει μια ώρα, να ξέρω έχω κοιμηθεί. Κοιμάμαι τα μεσημέρια, κοιμάμαι που του... στο στρατό, πότε κοιμόσουνα. Οπότε έβρισκες, όποτε έβρισκες. Κάπως έτσι είμαι κι εγώ. Κοιμάμαι όποτε βρω. Για κάτι ακόμα τελευταίο. Παρακαλώ. Ο Μιτσάρας από τη Βέρεια τι κάνει? Πήγε Μαρόκο, μας το είχε δηλώσει. Α, πήγε Μαρόκο. Ναι, ότι θα πάει Μαρόκο. Μας το είχε δηλώσει γιατί δεν άντεχε με τον άστατο καιρό. Και λέει θέλω να πάω να δω λίγο ζεστά μέρη. Όταν είχαμε ξέρεις αυτές τις βροχές και αυτό το ήξι αφήξεις του καιρού και είπε ότι θα πάει Μαρόκο τουλάχιστον. Τώρα μας κάνει καμιά εκθαργυρίσα από το Σεπτέμβριο. Θα ήταν από τις λίγες φορές μάλλον που δεν άκουσα. Ναι, το είπε. Το... Εγώ καταγράφω. Yeah. Θυμάμαι το κάθε τηλεφώνημα καθενός και ξέρω τα πάντα. Ήταν εντύπωση τελευταία. Όλοι παρέα ξέρουμε ποιοι είμαστε πάνω κάτω. Ναι, όχι. Το είχε δηλώσει και την αποχώρησε. Πήρε ο Πάουκ τον Ντάμπλ και έφυγε. Έγινε, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά. Μετά. Άκουγε, μα δεν φαίνεται καν στη φωτογραφία μου, την άνοιξε κιόλας τώρα ότι γράφει Αρένα το φουσκουβάκι. Φτιάξε ένα λίμπερο να πούμε. Είναι δυνατόν, μας πολεμάνε από παντού. Καλημέρα. Καλημέρα, μας το κλεισάν. Καλημέρα. Και εδώ μας το κλεισάν, γιατί όχι. Καλημέρα, τρία. Καλημέρα. 0-3, πάμε περίφημα, πάμε πάρα πολύ δυνατά. Παιδιά, έχω ξεκινήσει γυμναστήριο. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου γυμναστήριο. Ξεκίνησα κολυμβητήριο την Παρασκευή. Αισθάνομαι ότι κάνω 4.000 χρόνια γυμναστική. Δεν είχα γυμναστεί ποτέ στη ζωή μου. Δεν έχω γυμναστεί δηλαδή. Τελευταία φορά πριν από 20 χρόνια που είχα πάει να παίξω 5x5, τους γάλους με τις τρίπλες, ας πούμε, τους σταμάτησα. Μεγάλο μποχέσο, δεν χρειάζεται να το κρύψουμε αυτό. Το αντιλαμβάνεστε για όσου δεν με έχετε δει οπτικά και από τον τόνο τη φωνή. Το ξέρω πάρα πολύ αντιληπτό. Έκανα δύο μέρε, τρει μέρε κολυμβητήριο. Και αισθάνομαι. Γι' αυτό απελοφιλοσοφώ. Τελικά εκεί οφείλονται όλα. Αισθάνομαι άλλο άνθρωπο. Είναι η άσκηση σε συνδυασμό και με το νερό. Είδωρα. Μου έχει φτιάξει υπερβολικά πάρα πολύ τη διάθεση. Δηλαδή το γυμναστήριο το έβλεπα και το βλέπω απ' έξω έτσι ας πούμε κάπως λίγο κάπως να μην πω παραπάνω. Το θέμα είναι η άσκηση και ενασχόληση ας πούμε με κομμάτι του εαυτού σου που το έχεις. Ανασύρθηκαν μνήμες ας πούμε. Οι μνήμες που ήμουν αδύνατος. Δεν το κάνω προφανώς για να δυνατήσω. Το κάνω επιτέλους να ξεκουνηθούμε, διότι εδώ μπορεί να είμαστε στη σπίτα, στην πρίζα και στα λοιπά, αλλά εντάξει δεν κινούμαστε. Και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Άσκηση. Με τον τρόπο σου. Δηλαδή κολυμπάω τώρα ας πούμε, μη φανταστείτε, στα 5 μέτρα πνίγομαι ας πούμε. Και με σωσίδιο και με μπρατσάκια και με σανίδα και με το οτιδήποτε. Άσκηση. Δίνει ένα διαφορετικό τόνο. Και αυξάνει την όρεξη για το βράδυ, για μπύρες. Επίσης, τίποτα, τα έχεις καταστρέψει όλα. Αλλά ούτε ο γνώμονας είναι το να φτιάξουμε ωραίο σώμα, το θέμα είναι να φτιάξουμε ωραίο εσωτερικό φυζίκ. Να το αναφέρω έτσι. Αν αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου και αν αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, μετά εκπέμπεις αυτή την ενέργεια, εκπέμπεις. Και μεταδίδεις και όλο αυτό είναι...
μια αλληλουχία και συγκοινωνούν τα δοχεία οι ενέργειες. Ω, καλά μας περάσουν εδώ για κουκουρούκου. Μα και δεν πήγαμε καμιά Σαμοθράκη. Αλλά ένα χαμόγελο, όπως μας λέει ο φίλος μας ο Βαγγέλης, καλημέρα με χαμόγελο. Το δικό στο χαμόγελο μπορεί να γίνει το χαμόγελο του αλουνού και. Και να διαδοθεί αυτό το πράγμα. Όχι, θα αλλάξουν πολλά, αλλά τουλάχιστον θα έχουν λίγο αυτή την. Όχι άλλο μύρλα, όχι άλλο μύρλα. Όχι όλα μας φταίνε, όχι αφορισμοί. Όχι όλοι μας καταντήσανε, όχι. Ψάξτε και βρείτε και μέσα σε αυτούς σας τα τροτά σημεία. Όχι άλλο απόδοση ευθυνών σε όλους εκτός από εμάς. Και όχι μόνο σε ύψιστο πολιτικό επίπεδο αυτά που λένε. Και μας φύγανε, μας κάνανε, μας ράνανε. Και για τα δικά μας τα... Να μην χαρακτηρίσω τη βαριά έννοια δεινά. Τα δικά μας τα αρνητικά, εκεί που δεν πετύχαμε, να ψάξουμε να βρούμε και μέσα μας και να τα βελτιώσουμε για να πετύχουμε στο μέλλον. Η αποτυχία είναι η επιτυχία του μετά. Μπαμπής Βατμανίδης. Τίποτα, αλλάξαμε όλοι και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί φτάσαμε στο 0%. Να, έτσι. Με αυτά και με αυτά, λοιπόν, κύριε Σιχύρη. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 6:30. Είχαμε, δεν είχαμε χωρίς να πούμε απολύτως τίποτα. Δεν πειράζει. Τριτούλα, θα πάμε γέρα. Έχουμε και θεματάρες, εντάξει, είπαμε αθλητικός, δεν έχει να κινηθεί το ζήτημα ιδιαίτερος. Τι να κάνουμε, εγώ φταίω να τους πάρω από το χέρι να αρχίσουν να παίρνουν παίχτες. Η είδηση επί του πιεστηρίου έχει 4-5 λεπτά που ανακοινώθηκε. Γιάννης Αντετοκούμπο, MVP για την regular season του NBA. Ουσιαστικά για το πρωτάθλημα του NBA, μόλις τώρα ανακοινώθηκε. Είδαμε και όλο το τηλεοπτικό, το έδειχνα και το συνδρομητικό. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ήτανε, εντάξει, το περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Τροποντινά, δηλαδή Πολ Τζόρτζ και Χάρντεν. Συγκριτικά, το λέγανε και πριν τα παιδιά στην επανάληψη. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ σπουδαία και μεγάλη επιτυχία. Τώρα, αν βάλουμε, ας πούμε, και αναλογιστούμε ότι αυτό το παιδί που ήτανε και που έφτασε. Εντάξει, είναι μία στο εκατομμύριο να σου κάτσει όλο αυτό το story της ταχτοπούτας που βιώνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, αλλά παρόλα αυτά σου δίνει και μια ελπίδα, ρε. Ότι ένα παιδί που πουλούσε CD και τον διώχνανε ως παρήσακτο από αυτήν τη χώρα, ως, καταλαβαίνετε, με όλους τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς, όπως βγήκε τώρα ένας μέλλοντας προφανώς, ας πούμε, φαντάζομαι θα έχει κυβερνητική θέση, της Νίνα αξιωματικής αντιπολίτευσης, και είπε ότι θα δίνουμε, ας πούμε, τα επιδόματα μόνο για Έλληνες. Πληροφορήσουμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που σήμερα και ο ίδιος θα αισθάνεται περήφανος και θα βρεβευτεί και το ελληνικό κράτος, εννοείται, δεν είναι παιδί κανένας Έλληνα. Καταρχήν, ο μέλλοντος πρωθυπουργός, τα παιδιά του μέλλοντος πρωθυπουργού δεν είναι καν Έλληνες. Κατά το ίμιση, προέρχονται από γονέα ο οποίος έχει άλλη υπηκότητα. Anyway, αυτό δεν θέλω να το μπλέξω, αλλά πολλά συγχαρητήρια. Οι τέτοιες ιστορίες είναι πραγματικά μας εμπνέουν, όπως η ιστορία, ας πούμε, του Βασίλη Λεβέντη, που κατάφερε στα 70 του να γίνει βουλευτής, από εκεί που όλοι θεωρούσαν ότι ποιος είναι ο Λεβέντης και βλέπαμε τα βιντεάκια του. Εμένα σε αυτές τις ιστορίες πραγματικά με εμπνέουν. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της Τριτούλας μας, 25 του μηνού, 25 του Ιούνιου. Για όσους τώρα συντονιστήκανε, επειδή είναι πάρα πολύ φρέσκο, το επαναλαμβάνουμε. Έτσι κλείσαμε κιόλας και το πρώτο μισάωρό μας. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακηρύχθηκε ως ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής του πρωταθλήματος του NBA πριν από λίγο, πριν από 8-10 λεπτά, και είναι η μεγαλύτερη διάκριση, φαντάζομαι, για Έλληνα αθλητή, τουλάχιστον σε ομαδικό άθλημα. Γιατί ασφαλώς η μεγαλύτερη διάκριση σε ατομικό που μπορείς να λάβεις είναι το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και από αυτό έχουμε. Αλλά στο συγκεκριμένο το επίπεδο, η αμέσως επόμενη που μπορώ να
Θα θυμηθώ, ασφαλώς ήταν η ανακήρυξη του Θοδωρή Ζαγοράκη το 2004 ως του κορυφαίου ποδοσφαιριστή για το Euro, για το Euro το περιβόητο του 2004. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ξαναχαίρετε. Καλημέρα. Μια που αναφέραμε και λίγο επιτυχίες Ελλήνων, θα λέγαμε. Ελληνάκι εδώ γεννήθηκε. Ξένοι γονείς. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με τίποτα. Όχι, δεν αναφέρουμε, δεν υπονοώ τίποτα. Όχι, όχι, το ξέρω ότι δεν υπονοείς, όχι αυτό. Δεν ανάγκη να βαθμίζουμε. Μακάρι έτσι να έχουμε και άλλα άτομα τα οποία ήρθαν εδώ σαν. Για αυτό, ακριβώς. Πήραν ελληνική παιδεία, γεννήθηκαν εδώ, πήγαν στο σχολείο. Η έμπνευση. Η έμπνευση που σου δίνει αυτή η ιστορία, η έμπνευση είναι ασύλληπτη. Και σίγουρα έχει παίξει και το ρόλο της. Ας μην γελιόμαστε στο να ανακηρυχθείς MVP όλο το story του Αντετοκούμπο και στα πλαίσια και του marketing και του lifestyle και όλα έχουν επηρεάσει. Δεν είναι μόνο καθαρά αγωνιστικά που όντως είχε τα. Πέρσι, τώρα δεν είμαι σίγουρος, το συζητούσαμε με τον Τζούνιορ, είχε ακόμα μια επιτυχία που πιθανόν δεν ξέρω αν έχει απονεμηθεί ακόμα σε αυτόν ή σε κάποιον άλλον για φέτος. Mm-hmm. Φυσικά το MVP είναι το του πρωταθλήματος, είναι κάτι το κορυφαίο. Mm-hmm. Αλλά και το σαν ο πλέον εξελίξιμος παίκτης στη διάρκεια μιας αγωνιστικής περίοδου είναι και αυτό εξίσου αρκετά μεγάλο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός που παρουσίασε την καλύτερη εξέλιξη και φυσικά αναφέρονται σε νεαρούς όπως ήταν και ο Γιάννης, κατάλαβες. Αυτό σίγουρα το πήρε μια φορά. Τώρα, στις λεπτομέρειες φέτος έχασε και το παραπάνω. Ίσως την υποστήριξη στο ότι κλατάρανε λίγο οι Bucks εκεί στους τελικούς, η έλλειψη πείρας. Ήταν ότι ξαφνικά σε καινούργια κανάλια απότομα, κατάλαβες. Mm. Δεν είχε και την ανάλογη υποστήριξη. Ήταν αυτός, ας πούμε, κάτι και εξωγήινο. Για αυτούς που ξενίζονται, γιατί υπάρχουν και το ξέρουμε αυτοί που ξενίζονται, θα τον δούνε κιόλας και τον Σεπτέμβριο να αγωνίζεται με το Εθνόσημο. Καλά, αυτό το αναφέρει συνέχεια. Και θα είναι ο μεγαλύτερος. Όλα τα φώτα του παγκοσμίου πρωταθλήματος από τη στιγμή που δεν συμμετέχει ο Λεμπρόν. Ο Χάρντεν θα είναι βέβαια από την Team USA. Ναι. Και όλα τα φώτα θα είναι πάνω στην Ελλάδα ακριβώς λόγω επειδή του Γιάννη. Ούτως ή άλλως, επειδή μου εντάξει, δεν περνάμε απαρατήρητοι, θα έλεγα, από οποιαδήποτε πανευρωπαϊκή παγκόσμια συνάντηση. Αλίμονο. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ήθελα να πω ότι έχει μάλλον τελείως αντίστροφη πορεία με κάποιον Μπατμενοκούμπο. Δηλαδή. Γιατί κάποιος Μπατμενοκούμπο. Πρώτα να αναφερθούμε στον Γιάννη, ο οποίος ξεκίνησε από το 0 και είδαμε που έφτασε. Ενώ δηλαδή, αντίστοιχα. Τώρα, αν είναι να πιάσουμε την ιστορία, ας πούμε, από την Α2 το φιλαθλητικό, να επιλέγεσαι στα draft το NBA. Ναι. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα πουθενά. Ναι. Καλά, εντάξει, αυτά ήταν τα πρώτα βήματα. Αλλά κοίταξε εκεί στα draft, κοιτάνε boy. Ανάλογα με ηλικία. Αλλά όταν τώρα βλέπουν ότι ο άλλος έχει ξεμακρύνει. Ναι, όσον στο φιλαθλητικό έπαιζε με τον Αθηνών. Ναι, κοίταξε. Να ξεκινήσουμε. Οι σκάουτερ, παιδί μου, μπορεί να μην δεν έπαιζε καν. Του κοκολάκι τον βρήκαν σε μια πλατεία και τον μάζεψαν. Ναι, τεράστιο ρίσκο το να επιλέξει. Σε μεγάλη ηλικία. Του λένε, έλα εδώ ρε, εσύ τώρα τηλεγραφόξυλο και δεν ασχολείσαι με τον μπάσκετ. Αργά άρχισε ο κοκολάκι στον μπάσκετ. Να επανέλθουμε εδώ τώρα στον κύριο Μπάμπι που είπαμε, ενώ ο Γιάννης ξεκίνησε από το 0 και είδαμε που έφτασε, ο αντίστοιχος εδώ δικός μας ορμόμενος εξ Σταυρούπολης ξεκίνησε πολύ καλά. Δηλαδή με τις σπουδές του, δεν έχεις αναφερθεί ποτέ. Έχεις τελειώσει. Γιατί να αναφερθώ, εντάξει, δεν χρειάζεται. Ναι, έχεις μια πολύ καλή παρουσία στη μουσική σκηνή με τα τραγουδάκια σου, με τα κομμάτια τα οποία είναι αρκετά καλά. Ευχαριστώ, δεν ακούω. Θα πάρεις το μισθό σου, μπαίνει τώρα. Μπαίνει, γράφει το ταξίμετρο το KTM. Και ξαφνικά έφτασε στο απόλυτο 0. Βάσει των μετρήσεων. Ήταν τελείως αντίστροφη. Παλέψαμε! Παλέψαμε γι' αυτό. Και το 0 είναι μια πάλι για να φτάσει στο 0. Πολύ μεγάλη επιτυχία δηλαδή. Για να φτάσει και να παραμείνει εκεί. Όπως συμβαίνει. Το εύκολο είναι να πέσει. Το δύσκολο είναι να παραμείνει. Έτσι, όπως λένε και για την κορυφή. Το δύσκολο δεν είναι να φτάσει στην κορυφή, είναι να παραμείνει εκεί. Πόσο μάλλον. Πόσο στο απόλυτο 0 το οποίο του υποφελμιούν αρκετοί. Πώς θα γίνει. Θα κάνουμε workshop αύριο μεθαύριο για να διδάξουμε στον κόσμο. Θα διδάξουμε, yeah. Πώς μπορείς να πας στο 0 και να παραμείνεις ενώ είσαι ένας επιτυχημένος 100%. Οπότε θα σου πει
άλλο, τι δουλειά έχει με τα ράδια, ρε άνθρωπε, μια χαρά ήσουν. Απόλαυση. Απόλαυση. Το ράδιο επιπροσθέτω, α πούμε, μια τώρα πιάσαμε τα ιστορικά, το ράδιο επιπροσθέτω μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο καλό. Όσον αφορά και τη διαχείρισή μου και την παρουσία μου πάνω σε σκηνή. Σαν άτομο, όχι, πέρα από το άτομο, όσον αφορά ας πούμε, το υπόλοιπο που κάνουμε του προγράμματος, με τις μουσικές, με όλο το statement. Ξυπνάει το μυαλό, ρε. Ξυπνάς πρωί βασικά. Ξέρεις τα βγαίνω πλέον, βγαίνω τραγουδάω και είναι σαν να κάνω εκπομπή. Δηλαδή, μιλάω, λέω τις χαζομάρες μου, κάνω ένα fade out, μπαίνει η μουσική. Καταλάβες. Οπότε πρέπει να κάνεις υποτύπου, όχι stand-up comedy, γιατί τώρα στο ράδιο βγαίνεις, μιλάς, αλλά έχεις και τα τηλέφωνα, έχεις κάποια ελευθέρια, έχεις κάποια παφούλια, πρέπει... Έχω στάρα από πίσω, έχω ομάδα τώρα, δεν είναι έτσι. Ενώ κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και στις συναυλίες. Δηλαδή πρέπει να βάλεις φοιτητούς να βάλω τηλέφωνος και να μιλάς μαζί τους όπως έκανε ο Τσιμάκος. Πρέπει να το κάνουμε αυτό κάποτε. Να κατεβαίνεις κάτω στο κοινό. Όχι. Θα βρούμε μια δικιά μας φόρμουλα που θα παντρέψουμε. Θα παντρέψουμε το ραδιόφωνο, αυτή την αφίδρομη τέλος πάντων διαδικασία. Μπράβο, γιατί σίγουρα το έχεις το ένα, σίγουρα θα το έχεις και το άλλο. Οπότε πρέπει το κοινό, κάποια άτομα από το κοινό, όχι ιδιαίτερα άτομα πρέπει να είναι. Αυτά τα ιδιαίτερα άτομα είναι μόνο από τα τηλέφωνα. Όχι, μην το λες. Θα είναι στον κόσμο του, θα και μιλάς στο μικρόφωνο, αν κατεβάνεις κάτω, είμαι... Θα το πράξουμε. Δηλαδή κάποιο ασύρματο τηλέφωνο να το έχει κάποιο δικό σου και να κινείται, να ξέρει όμως που θα πάει. Κατάλαβες, είπαμε θα είναι στημένη η δουλειά. Θα είναι 2-3 άτομα να πούμε. Τίποτα δεν είναι στημένο. Άμα βρει τώρα προσωπικότητες όπως ο Λευτέρης, όπως ο Ποτιάδης, ξέρω εγώ. Δεν τις βρήκαμε, μας βρήκανε. Πάνω απ' όλα τα ραντεβού τώρα. Αυτό λέμε. Λοιπόν, έγινε. Κάτι ανάλογο δεν πάθαμε κι εμείς. Φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Το ανέκδοτο με το μηδέν το έχουμε πει. Με το μηδέν, παρακαλώ, το ακούμε. Που έπαιζε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και γινόταν ο χαμός. Ναι, το ξέρω, αλλά πες το. Γίνεται ο χαμός στην Τούμπα. Ένας τύπος ψάχνει να παρκάρει, ο άνθρωπος μπαίνει στο 20λεπτό. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Μπαίνει μέσα, ψάχνει να βρει τίποτα στην πέντε πάνω, ένα καρεκλάκι ενώ δίπλα του κάτω ένα τζίψι αγωνία, τρώει να δούμε τα σπόρια, ο τζίψι σε κουτσούκου τσουκουτσούκου, πηγαίνει το λέει, πίνακας χαλασμένος στην τύπη. Πώς είναι το σκορ, 2-0, 2-0, 2-0. Από δεξιά, πάω ξέντρα, κεφαλιά, πρίγκο, σηκώνονται όλοι πάνω, 3-0 γυρνάει το λέει το γύφτο. Όχι, 1-0. Πάμε, δουλεύεις, το λέει, όταν πήγα προηγουμένως, σε ρώτησα, μου είπε 2-0. Ρε φίλε, 1-0 τώρα, προηγουμένως ήταν 0-0, δεν είπα ψέματα, 2-0. Έτσι, ναι. Ιστορικό ανέκδοτο, ιστορικό, ναι. Ισχύει, καλά σίγουρα, μέσα από τη ζωή είναι βγαλμένο, δεν είναι. Δεν νομίζω να έχει κάνει. Σε ευχαριστώ για δύο πράγματα που δεν με κόψεις στο ανέκδοτο. Σε ευχαριστώ γενικότερα, εγώ που το έχω γράψει κιόλα, για να ξέρουν όλους μένει, ότι σε πολύ δύσκολες φάσεις της ζωής μου, στα πρωινά, ήσουν η καλύτερη παρέα και η μόνη διέξοδος. Εντάξει, αυτό τώρα με συγκινεί πάρα πολύ και θα σε κλείσω γιατί δεν θέλω να βορκώσω με τόσο καλά λόγια. Έγινε. Φιλιά. Φιλιά. Τώρα δεν κάνουμε κανένα απολογισμό, ας πούμε, ξαφνικά. Τώρα μπήκαμε σε μια διαδικασία, πιάσα και εγώ τα τελειά. Εντάξει, μου βγαίνουν καμιά φορά, ρε παιδί μου, τώρα είναι ένα ζωντανό οργανισμό, μια εκπομπή. Δεν μπορεί να είμαστε στημένοι συνέχεια. Υπάρχουν και φορές που θα εκφραστεί και ο παραγωγός. Γιατί έκφραση δεν είναι, είναι μια μορφή τέχνης. Και το ραδιόφωνο. Και η σκηνή πάνω και το τραγούδι και εκεί πια δύο τα πράγματα είναι έκφραση. Στη στιγμή που εκεί εκφραζόμαστε με τα τραγούδια και με τις μουσικές μας, εδώ εκφραζόμαστε με το λόγο μας και με την αμπεσότητά μας. Έτσι συμβαίνει. Ενίοτε, ας πούμε, μπορεί να βγάλεις και μερικά πραγματάκια από την ψυχούλα σου. Και μόνο το ότι υπάρχουν ανθρώποι που συμπλέουν και... αυτό που λέει ο Βαγγέλης είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Τώρα βλέπω, ας πούμε, κάποιος να μου πει «Άρα Πατμανίδη, τέλος». Μεγαλύτερη ανταμοιβή, ούτως ή άλλως δεν παίρνουμε καμιά ανταμοιβή, οπότε δεν έχουμε κανένα γκαϊλέ κιόλας.
Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και δεν ξέρω αν μπορώ ποτέ να το, αν δεν το ζήσει κάποιος, αν μπορώ να το μεταφέρω, το να δέχεσαι, ας πούμε, να είσαι κοινωνός θετικής ενέργειας και να δέχεσαι επιπροσθέτως το feedback αυτού του θετικού πράγματος που παρέχεις. Είναι ασύλληπτο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να εκφραστεί και πώς μπορεί να μεταδοθεί. Μόνο με τα χαμόγελα. Τα χαμόγελα που μπορεί να ανταλλάσσουμε όταν ανταμονόμαστε στον δρόμο, τα χαμόγελα που ανταλλάσσουμε όταν συνομιλούμε και εδώ στην εκπομπούλα μας. Σήμερα τι με πιάσανε αυτά τα εσωτερικά. Άντε, πέστε κανένα πάω κάρι τώρα να γίνει εδώ, να πούμε κανένα γιάμπαλο, να πούμε να αλλάξει λίγο ροή, γιατί. Αίτη, φτάνει με όλα αυτά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να βοηθήσουμε για τα υπαρξιακά σου μπάμπι. Ναι, παρακαλώ. Παίρνω μικρό. Τι σε ενοχλούσε, τα άλλα παιδιά σου παίρνουν το φαγητό? Όχι, δεν έτρωγα μικρός. Ξέρεις τι, μάλλον αυτό το υπαρξιακό μου, ότι μικρός δεν έτρωγα, με κυνηγούσε η μάνα μου να φάω και το έφαγα όλο το φαΐ μου μαζεμένα. Γι' αυτό έφτασα στα κιλά που έφτασα τώρα. Σε ενθουσίαζε η δασκάλα? Όχι, είναι μια χαρά, μια χαρά. Καθηγήτρια? Η κυρία. Όχι, ρε, όλα κόρη μου κομπλέ. Μέτριο παιδί μου. Μεγαλώνοντας στο στρατό. Όχι, ρε, στο στρατό. Να πιάσουμε όλη την ηλικία να βρούμε τα. Δεν υπάρχει ψέμα. Όχι. Μην νομίζω. Έχω κάνει ενδοσκόπηση στον εαυτό μου. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο στη ζωή μου που να έχει δημιουργήσει αυτό που λένε και οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, τραύμα. Ξάπλωσε, άνοιξε μας. Καλά, κοίταξε. το τραύμα μου δημιουργήθηκε τώρα που δεν ξαπλώνω όσο θέλω. Αυτό. Παιδιά, να ξαπλώσω, να το κάνουμε. Να κάνουμε εκπομπή ξαπλωτή, μια χαρά να τα λέμε. Αυτό είναι το τραύμα μου, το ότι δεν κοιμάμαι όσο θα ήθελα. Πάντως υπάρχει επωνυμία με το σταθμό σας, όχι σε μαγιό. Σε τι? Σε πάνες. Σε πάνε, ναι, έτσι. άλλοι έχουν τις πάνελ, εμείς έχουμε το πάνελ. Εντάξει, έτσι πηγαίνει το πράγμα. Ναι, παιδιά, δεν το είδα καν αυτό, ότι πήρα σκουφάκια αρένα. Αλλά εντάξει, πόσο ένα μαρκαδωράκι. Ναι, εν τω μεταξύ, πόσο δεν μου έδωσε. Ένα γράμμα μπροστά. Πόσο δεν μου έδωσε κανείς σημασία. Δηλαδή, ας πούμε, αν έβγαινε ο Κόλκας στο κολυμπητήριο, καταρχήν και αυτό θα ήταν, ας πούμε, απορίας άξιο. Αν έβγαινε με σκουφάκια αρένα, θα γινόταν σφαγή. Ξέρω εγώ, οποιοδήποτε παραγωγό του Λίμπερο να έβγαινε με σκουφάκια αρένα, θα γινόταν σφαγή. Τώρα πέρασε και δεν ακούμπησε, ας πούμε, κτλ. Δεν πειράζει. Να πω κάτι και να κλείσω. Έχω ξεχάσει το ράδιο. Συνήθως μετά από σένα μπορεί να ακούσω λίγο τον Κωστή, να βάλω μουσική. Και το έχω ξεχάσει, οπότε ξεκινάνε τα τηλεφωνήματα. Πρώτο τηλεφώνημα ο Λευτέρης. Και λέει, πήρα να πω, λέει, για το Πούρναρη και το Φωτιάδη. Τίποτα, τρέλα. Για την κόντρα που ξεκίνησε. Και φορτώνει τέτοιο. Δεν μας νοιάζει καμία κόντρα, λέει, κανένας Φούρναρη. Θα νόμιζε καημένος ο Κωστής ότι. Γιατί παλιά δεν υπήρχε. Και παοξής Φούρναρης δεν υπήρχε, ιστορικός. Μπα, δεν ακούω. Υπήρχε ένα από τα, ξέρεις, από τα παλιά τα παρατσούκλια. Ρε παιδί μου, τώρα παλιοί παοξίδες, 50-60 εξιντάριδες, ας πούμε, κάτι Καλυνθές, κάτι Εμπελόκηποι και κάτι τέτοιοι. Μικρός, ναι, αυτοί, μικρός, σου λέω τώρα, ναι, κάτι φίλοι μου έχουν πει να πούμε αυτά. Α, μπράβο, από ιστορίες. Αυτό σου λέω. Λοιπόν, δηλαδή, αν είχαμε ακροατή Μανάβη, ας πούμε, πώς είναι ο Φούρναρης, να λέγε, πήρε ο Μανάβης, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος είχε το Μανάβικο και να έβγαινε τώρα στον Κωστή και να λέγανε, πήρε από για την κόντρα του Μανάβη. Θα ζαλιζόταν όλοι και οι ακροατές, θα έρχονταν εδώ πέρα πορεία στο Λιμπερό. Τι είναι αυτά που λέτε? Σε αυτά εδώ μου έχει τύχει σε φούρνο, φίλος ο Φούρναρης, κατεβάζει ο άλλος τα γάλατα, του λέει μία... τι του είπε, γριά, παλιό γριά, του λέει, άστο εκεί. Και έχει μπει μέσα μια γιαγιά και τον κοιτάει και τον κοιτάει κανονικά και του λέει, τι πράγμα να αφήσω, λέει, αγόρι μου. Όχι, λέει, δεν το είπα για σας. Όχι εσένα την παλιόγρια. Ναι. Χάσε και πελάτη. Γι' αυτό αφήστε τα οπαδικά, χάνετε πελατείες με αυτά και με αυτά. Προσέχετε τι έχετε να κάνετε. Έτσι ακριβώς. Είμαστε ουδέτεροι, είμαστε κοινοί συνισταμένοι όλων των ομάδων της πόλεως. Είμαστε Παοκάρης Ηρακλής, όλα μαζί. Και Καλαμαριά πάνω απ' όλα. Ό,τι δεν είναι ο Φωτιάδης. Καλή συνέχεια. Φιλιά. Είναι η εκπομπή που βαριούνται και ακουρατίζουν στη φλεάρια του παραγωγού και κλείνουν από μόνοι τους τη γραμμούλα. Καταλαβαίνετε. Εγώ θα τα λέω. Δεν υπάρχει. 2-31-0-287 και 3-8. Εκεί ανταμονόμαστε. Δεν ανταλλάξαμε καν τα στοιχεία μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526.
Και λόγω επειδή στην σελιδούλα μας στο facebookάκι μας και εκεί διαρκώς συναλλασσόμαστε inboxιακά. Καλημερίζω το φίλο μου τον Λέον. Τώρα είδα το μήνυμά του που έλεγε μηδένει ώρες τους γάτα, μηδενικά γενικότερα τη ζωή. Με τις μηδενικές μετρήσεις, το μηδενικό. Το μηδέν είναι η αρχή των πάντων. Τα έχω πει εγώ, τα έχω πει να πούμε τα βιβλία μου. Και έτσι θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα πράγματα. Καλοκαιράκι είναι και η ελπίδα τώρα έρχεται. Από Σεπτέμβριο ας πιάσουμε τότε τις καταθλίψεις. Τώρα όμως ήλιος, διακοπές, μπανάκια, ευεξία, όλο και το κάτι της μας. Είμαστε λίγο καλύτερα, δεν γίνεται να είσαι ρε. Τρελαίνομαι δηλαδή, έστω και το καλοκαίρι, έστω και το επίκτητο, έστω και το πρόσκαιρο, έστω και αυτό. Δεν γίνεται να είσαι μουρτζούφλης, δεν γίνεται να... Εντάξει, όλοι έχουν προβλήματα, ξεκάθαρα, και σε πολλούς είναι πολύ πιο σοβαρά από το οτιδήποτε συζητάμε εδώ. Αλλά για μια μέση κατάσταση ρε παιδί μου που βρισκόμαστε, ας πούμε, πες ότι είμαστε ένας μέσος όρος, ας πούμε, δυσκολίας στη ζωή, οικονομική, συναισθηματική, δεν ξέρω και εγώ τι, καθένας έχει τα δικά του. Το καλοκαιράκι δεν... Άστο έξω, άστο ρε, άστο το μας φτάσανε, άστο! Χαμογέλα λίγο στο δίπλα σου, άστο το μας φτάσανε, δες σου, άσε το μας φταίνε, δες που έχεις φταίξει εσύ, κάπου έχεις φταίξει. Μη χαλάς τουλάχιστον τους γύρω σου. Αν θες να είσαι μουρτζούφλης και κακομούτσουνος, μην επηρεάζεις δίπλα σου το περιβάλλον. Μην το χαλάς. Μείνε μόνος σου. Μην είσαι ζυζάνιο που ξεραίνει τα υπόλοιπα άνθη που θέλουν να ανθίσουνε. Ναι, ας το δούμε και έτσι. Σαν τα δέντρα του Σέιξου που τώρα καταστρέφονται. Πάνε τα δέντράκια, θα τα κόψουνε. Πήγανε λέει οι άλλοι και απελευθερώσανε θεοί τα μουλάρια που κουβαλούσανε υλικά μέσα στο δάσος, γιατί προφανώς δεν μπορούσε να μπει ανθρώπινος παραγόντες, δεν μπορούσε να μπει μια μηχανή, τέλος πάντων. Τα ζώα των υλοτόμων που μεταφέραν και την κομμένη ξυλία από τα δέντρα που κοβότανε, πήγανε και τα λύσανε. Τα είδανε δεμένα ενδεχομένως κάποιοι. Θεωρήσαν ότι τα καημένα τα ζωάκια που υποφέρουνε. Οι άνθρωποι πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί πραγματικά το δάσος πεθαίνει. Δεν μας απασχολεί αυτό σιγά. Δεν μας φτάσανε εκεί που μας φτάσανε με τα δέντρα που πεθαίνουν. Και λύσανε τα μουλάρια και τα αλόγατα. Με αποτέλεσμα οι υλοτόμοι και οι υπεύθυνοι, τέλος πάντων, των υπηρεσιών, να μην μπορούν να κάνουν την δουλειά τους και να ψάχνουν τώρα κιόλας. Τι έγινε? Είναι σοβαρό το θέμα με το Σέιξου, δεν το έχουμε καταλάβει καθόλου. Είναι η αλήθεια, γιατί δεν είναι τόσο ορατό. Δεν είναι τόσο άμεσο. Δεν είναι, ας πούμε, μια πυρκαγιά θεός φυλάξει η οποία θα ήταν εμφανέστατη. Αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, στο οποίο η φύση το προξένησε. Τουλάχιστον σε αυτό υπάρχει μια ανακούφιση, ότι είναι τουλάχιστον από την φύση εκπορευόμενο και δεν είναι κάποιος ανθρώπινος παράγοντας που πήγε, γκρέμισε ή έβαλε φωτιά στα δέντρα. Οπότε έτσι το δέχεσαι και λες, ναι βρε, φύση, γκρέμισε τα όλα πια, σου ανήκουν έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι στη τηλεφών. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Καλημέρα. Είμαι ο Μόντι από την Πολύκρη. Ω, καλημέρα. Ξυπνάω τώρα αυτό το καιρό πρωί και σε ακούω στη ράδιο. Α, μάλιστα. Και πού πηγαίνεις, είπαμε, Μόντι. Μόντι από την Πολύκρη. Πολύχνη, εκεί, από τα μέρη μου, από τα δυτικά. Δεν είχα σκοπό να παίρνω τηλεφώνο, αλλά άκουσα, είπες για τη Φωτιάδη και νευρίασα. Για τη Φωτιάδη δεν πρόλαβα να αναφερθώ καν. Τι είπα για το Φωτιάδη? Μόνο τι όνομα φτάνει, γιατί για αυτό τι άνθρωπο εγώ έκανα τη δουλειά μου. Για τη δεύτερη δουλειά. Από το Φωτιάδη.
Ναι. Είχαμε έναν άνθρωπο εκεί από την Καλκίδα, είχαμε ήμουν ο οδηγός και είχα κανονίσει με τη Φωτιάδη να τον παίρνουμε για μια διαφήμιση για ένα αποτεφρωτήριο. Α, έχει σχέση, βρέθηκε εκεί. Με είχε δώσει την παιδί ο κύριος Αθανάσιος τη λεφτά να την δίνω στη Φωτιάδη και να μας κάνει τη διαφήμιση τότε στη Ανίτα. Αλλά εγώ, Μπάμπη, ξέρεις, κατά λάθος τα κρούματα τα έπαιξα στην προπό, τα έπαιξα στην Κίνο. Και την πήρα, μπερδεύτηκα ρε φίλε, εντάξει, ξέρεις. Και παίρνω τηλεφώνω τη Φωτιάδη και τη λέω, αν σε παίρνει διαφημιστικό, γιατί πήγες στη Ανίτα και δεν μας έκανε τη διαφήμιση. Πες μου σε παρακαλώ πολύ, ότι πήρες τα κρούματα και ξέκαθες να λες τα πράγματα που είχαμε συμφωνήσει. Τα είπε όμως όλα εδώ στην εκπομπή μας, τα είπε, έκανε διαφήμιση το αποτεφρωτήριο. Ναι, αλλά δεν τα έκανε εκεί που έπρεπε στη Ανίτα και εμένα με έδιωξε ο άλλος. Γιατί το λέω, πες τα κρούματα αυτά. Κρύματα. Τα πήρες εσύ, παιδί μου, και ξέκατες. Και μόλις τον παίρνει διαφημιστικό τηλεφών, λέει ότι ο δικός σου, ξέρεις, ο Άντι και τέτοια πράγματα, πήγε τα έκανε στην προπό τα λεφτά. Τα πήρε όμως, τα πήρε τα λεφτά, Φωτιάδης. Τι έγινες. Δεν μπόρεσα να το τα δώσω, ρε φίλε. Α, δεν μπόρεσες, τα έφαγες εσύ στην Κίνο. Αλλά αυτός παίρνει και ήταν σαν ρουφιάνος, ξέρεις. Λέει ότι αφεντικό αντί να πήγε με έναν άκο μια δουλειά, λέει ότι τι έπαιξε τι κρίματα αυτός. Τι έπαιξε τι κρίματα. Πες με φίλε ότι εντάξει, ξεκράστηκα, δεν μπορώ, δεν έχω τόσο πράγμα στην κεφάλι μου. Ναι, εδώ είπε για τον Μπατμανίδη, δεν είπε καν, που τρώει ψωμάκι. Δεν μπόρεσε να με καλύπτει λίγο, ξέρεις. Γι' αυτό τώρα τι περιμένω, εγώ κρατήθηκα μια φορά, την είχα δει εκεί. Σε ένα μαγκαζί που τραγκουντούσες εσύ και αυτός ήταν εκεί με ένα σφυρί και έσπαγε τη τούμπλα. την είδα εκεί πέρα και με κράτησε η παρέα να μη σηκώνομαι πάνω. Να την ξέρει αυτό τη Φωτιάδη αν ακούει τη τηλεφώνη τώρα. Δεν ακούει, με δεν ακούει. Κράτησαν κάτω. Τον έβλεπα εγώ εκεί που έσπαγε τη τούμπλα με τη σφυρί και κρατήθηκα. Αλλιώς θα σηκωνόμουν πάνω και δόντι καμός με στη μαγκαζί. Να προσέχει άλλη φορά. Να μην λέει συνέχεια. Ας λέει καμιά φορά ψέματα. Λοιπόν, να ξέρεις ότι θα μεταφερθούν αυτά τα λεγόμενα, έστω και ηχογραφημένα και θα... Τα ακούω εγώ τώρα, άμα κάνει τη λάθος και παίρνει τηλεφώνη, τα ξαναβγαίνω στη αέρα. Τώρα γιατί, πού δουλεύεις. Γιατί είχα μια δουλειά. Έχασες πιο δουλειά. Δεύτερη δουλειά είχα, εγώ την είχα για συμπλήρωμα, ξέρεις. Την είχα και έπαιρνα λεφτά από αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν μπόρεσε να λέει. Λέει πήγε τα έδωσε στην προπό και ο άλλος λέει... Άιντε, να μου διώκνουμε το μόντι από τη δουλειά. Μάλιστα, έγινε μόντι μου. Να ξέρει ότι τον περιμένω στην γωνία, στην γωνία τον περιμένω. Σε ποια γωνία, εκεί στο τρίγωνο. Καλό που είσαι στην γωνία, 90 μοίρες, λοιπόν, θα το να λέμε. Γεια σου μόντι από την Πολύχνη. Έφαγε μούντα ο φίλος μας ο Μόντι, μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Σε κύριε για τον φίλο μας ο Φωτιάδη, λέει ότι του δώσε ένα αφεντικό του χρήματα για να τα δώσει στο Φωτιάδη, να διαφημίσει το αποτεφρετήριο στην Ανίτα. Στη διαδρομή ο φίλος μας κάπου ενεπλάκησε διάφορες διαδικασίες με οθόνες, αλλά δεν, τώρα είναι λίγο αφήξης το ζήτημα, ας πούμε, δεν τον κάλυψε από τη μία ο Φωτιάδης και κατηγορεί ότι έχασε τη δουλειά του. Πολύ σημαντικό, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπούλας μας, αφού πάρουμε την τελευταία μας γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα! Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Παρακαλώ. Όταν σας τα έλεγα αυτά για τον Φωτιάδη, κανείς δεν με πίστευε. Πόσο αφαιρέγγιος είναι. Μάλιστα. Είδατε τώρα που δικαιώθηκα, σιγά σιγά βγαίνω όλα στη φόρα. Πέσατε όλοι να με φάτε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα δεν έχεις τι να πεις τώρα εσύ. Εγώ τι να πω. Εγώ τι να πεις. Μιλάω, εγώ η θέση μου είναι τόσο επιβαρημένη. Αν δεν πω κάτι, προποτάρεις το φούρναρι. Χθες που έγινε το debate, ναι. Εγώ είχα όλο και όλους δύο με τρεις... φιλάθλους μαζί μου και τους έγανες και κλεισμένων. Δεν βγήκα στη γραμμή. Έφαγα τιμωρία να πούμε. Εγώ φταίω. Δεν βγήκε ούτε ένας. Εγώ φταίω. Πάλι εγώ. Δεν βγάλαν μηδέν. Πώς έβγαζουν σε ένα μηδέν στις μετρήσεις. Δεν βγάλαν και εμένα μηδέν. Είδες τώρα ο Μόντι, αλλά εγώ επειδή ξέρω που συχνά είσαι προποτζήτικο, θα πάω να το βρω εκεί πέρα γιατί ξέρω. Κάπου θα παίζει τα λεφτά κίνο. Δεν που δεις ρε. Θα παίζει εκεί τι κίνο και θα πάω να το βρω και έχω τον δικηγόρο προβελέγγιο του. Πώς λένε, δικηγορικό γραφείο Προβελέγγιο και Ι. Και θα πάω εκεί πέρα και θα το βρω και μαζί θα κάνουμε τέτοιο. Θα τρώει συνέχεια μηνύσει ο κύριος Φωτιάδης. Μάλιστα, σοβαρές καταγγελίες. Και έχουν ανάψει. Ναι. Κλείσε να πάμε στο διάλειμμα. Φιλιά. Για να δούμε και τη γραμμούλα. Ένα δευτερόλεπτο, καλημέρα. Πέντε δευτερόλεπτα. Ξεκίνησε. Ναι. Λοιπόν, ο κατήφορος πλέον έχει γίνει μεγάλος και
έχει φύγει ο αντίπαλος με χίλια στον κατήφορο. Ξεκινήσανε τα χαρκευμένα τηλέφωνα, ξεκίνησαν οι εγκάθετοι, μπας και σπηλώσουν το όνομα του μεγάλου Φωτιάδη. Λοιπόν, είναι τυχαίο που μετά το τη δίθεν καταγγελία πήρε τηλέφωνο ο αντίπαλος. Αμέσως μετά. Και όταν ήθελε να τον περιμένω στη γωνία, εγώ κατάλαβα ότι θέλει να πει να τον περιμένω στην πλατεία. Και όλοι ξέρουμε σε ποιανού το μαγαζί μπροστά υπάρχει πλατεία. Κοιτάξτε, λοιπόν, Σταυρού, τώρα, πιο, δεν πολύ πιο χαμηλά δεν υπάρχει. Πιο χαμηλά θα ήθελα να πω δεν υπάρχει. Πρέπει να κρατήσουμε τη διαμάχη σε κάποιο επίπεδο. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Εδώ εισακούστησαν οι καταγγελίες. Και ποτέ δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα σε μία διαμάχη αν δεν ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Μάλιστα. Να ξυπνήσει να μας μιλήσει. Για μένα το δίκιο το έχουν οι ξυπνημένοι. Όποιος ξυπνάει και παίρνει τηλέφωνο, αυτός έχει δίκιο. Δεν με ενδιαφέρει ο αντίλογος. Όχι, όχι, αυτό είναι παγκόσμια σταθερά. Για να βγάλεις για να βγάλει συμπέρασμα, δεν πρέπει να ακούσεις τη γνώμη και των δύο παραπλευρών. Παίρνεις, λες, πάω κρατικά τέτοια. Συμφωνώ. Παίρνει άλλος, λέει, Άρης κρατικά. Συμφωνώ. Όποιος πάρει τηλέφωνο έχει δίκιο. Να βγουν σε αντιπαράθεση αυτοί οι δύο. Να βγουν σε αντιπαράθεση αυτοί οι δύο που είπαν αυτά τα δύο. Ωραία. Το πάω κράτος, Λίμνες λοιπόν, και το Άρης. Σου δώσα πάσα κατευθείαν. Λοιπόν, άντε κλείσε. 7 και 6 πρώτα λεπτά. Καλυματάκι, γιατί ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγου επειδή. Συντονισμένοι και επιστρέφουμε. Η δεύτερη βαθμολογία σου. Μπράβο τα ζευγάρωσα. Ορίστε καμάρωσε τα χάλια σου. Α, δεν έχετε δίκιο. Ίσα ίσα ωραίος αριθμός πάει να γίνει. Ωραίος αριθμός πάει να γίνει. Μάλιστα πολύ ωραίος. Ξέρω εγώ που το πάω. 2-0 που εξασφάλισα και ένα 7 που θα πάρω στο τρίτο τεστ έγινε αυτό που ονειρευόμουν. Ο Έλλην 007. Και σε περίπτωση ακόμα που αποτύχω, άνθρωποι είμαστε, λαδώνω κάποιον από εσάς και την ταυτότητα μου τη φέρνετε στο σπίτι μου. Σκάλος! Δεν γίνονται αυτά στη σχολή μας. Εμείς δεν λαδωνόμαστε. Κακώς θα σκουριάσετε. Δεν μου χρειάζονται ευχές. Την επιτυχία την έχω στην τσέπη μου. Κανείς δεν μου κλείνει το δρόμο εμένα. Αυτή τη φορά θα υπερπηδήσω κάθε πόδιο και θα βγω ασπροπρόσωπος. Ναι! Απαραγία! Έχω το παγκόσμιο τρελό! Χρειάζομαι βοήθεια. Αλλά δώσουμε κι εμείς. Και το μηδέν θα το κάνουμε. Μηδέν. Στο πηλίκον. Σαν τον τεράστιο Θανάση Βέγκο. Μας καθορίζει και αυτήν την ταινία. Για τους ανθρώπους που πιστέψανε, αποτύχανε, αλλά παλέψανε. Η πάλι είναι διαρκής και ανελέητη. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την πραγματικότητά μας. Καλημέρα στη γραμμούλα αν μας περίμενε. Καλημέρα. Αυτά με στέλνουν στα τάρταρα η απόρριψη. Καλημέρα. Πάπη μου. Κατερίνα μου. Τι κάνεις καρδιά μου. Πού είσαι ψυχούλα μου. Εγώ έβαλα λίγο πάνω από τις χρονομιλίες και σε παίρνω. Τώρα δεν έχω πολύ χρόνο. Δεν έχει σημασία. Καλά είπαμε να μην έχεις χρόνο αλλά τόσο. Δεν έχει σημασία. Μόνο ένα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Αρκεί για να σε φτάσεις στην αιωνιότητα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Και εδώ δεν μας ακούει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Κύριε Φούρναρη, ο κύριος Φωτιάδης δεν έχει κακία σύχνη. Τζάμπα το τηλέφωνο από την Πολύχνη. Να δούμε τι άλλα όπλα θα σκαρφιστείτε. Καταγγέλεις ως τιμένο το τηλέφωνο δηλαδή του φίλου μας του Μόντι που έχασε τη δουλειά του εξαιτίας του Φωτιάδη. Τη δεύτερη δουλειά. Έκανε το λάθος και είπε τη δεύτερη δουλειά. Άρα... Ακονομάει και τι ανάγκη είχε δηλαδή. Αμέσως. Άτομα οι οποίοι. Κατσίκα του γείτονα αμέσως. Και του ευχώ σε άτομα που είναι βιοτέχνες και τους ευχόμαστε να πάνε πολύ καλά και ακόμα καλύτερα στη δουλειά τους. Έτερον εκάτερον την πλάκα που κάνουμε. Με τα συχνά ταξίδια.
αυτοί τα είπαν αυτά στην Αθήνα και το ένα και το άλλο, αυτοί που θα είναι δίπλα τους θα είναι εξίσου πετυχημένοι επαγγελματικά άνθρωποι και κοιτάνε δεύτερες και τρίτες δουλειές σε εποχές που το 48% των Ελλήνων δεν έχει ούτε καν πρώτη δουλειά. Μπορεί να βρει, όχι πρώτη δουλειά, έστω και επιφανειακή και μερική, αλλά μπορεί και να μην θέλει. Όταν δεν έχεις να φας. Καλά, εντάξει, αλλά γιατί λέει έτσι. Εδώ τώρα δεν ξέρω, διαβάζουμε ας πούμε, τώρα μου δίνεις πάσα μια είδηση στα διαδίκτυα. Λείπουν λέει 8.000 εργάτες γης από τα Ροδάκινα, Ημαθίας και Πέλλας. Εμείς που έχουμε τραγουδήσει για τα Ροδάκινα, της Ημαθίας και της Πέλλας. Το Γιαρμά. Βεβαίως, αισθανόμαστε ας πούμε μια εγκύτητα. Ξέρεις τη διαφορά του Ροδάκινου το Γιαρμά. Ο Γιαρμάς είναι λίγο λέει, πιο μεγάλος, πιο χνοδοτός και πιο όριμος. Ναι, έτσι, γι' αυτό η αγάπη σου είναι Γιαρμάς. Ακριβώς αυτό εκφράζει το τραγούδι. Το όριμο, το χνουδωτό. Έτσι ακριβώς και το μεγάλο. Άκου τώρα, άκου τώρα. Και γλυκό. Δημοσιεύμα που διαβάζουμε. Άκου, σαϊτάρα κιόλας που το βρήκα. Στο ipethros.gr που ασχολείται με αγροτικά νέα, γιατί εμείς διαβάζουμε τα πάντα. Λοιπόν, κλείσε και θα το μεταφέρω. Το επόμενο λέει 20ήμερο είναι κρίσιμο για τους ροδακινοπαραγωγούς κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα των ομών Ημαθίας και Πέλλας. Η ώρα της συγκομιθής έφτασε και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Αυγούστου. Αλλά τα χέρια για το μάζεμα του καρπού δεν φτάνουν. Για την ακρίβεια που συμβαίνει λέει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον 3.000 με 4.000 χρειάζονται τόσοι πολλοί για να μαζευτούν τα αγαπημένα μας ροδάκινα. 3 με 4.000 λέει οι εργάτες γης λείπουν από την εξίσωση με κίνδυνο σημαντικές ποσότητες των ροδακίνων να παραμείνουν στα δέντρα. Ακόμα λέει και οι ξένοι, κυρίως Αλβανοί και Βουλγαροί που τα προηγούμενα χρόνια έλυναν το πρόβλημα, φέτος είναι λιγότεροι καθώς αναζητούν εργασία σε χώρες κεντρικής Ευρώπης όπου δεν έχει δέντρα και τόσο δύσκολη εργασία βέβαια. Όπου οι αμοιβές είναι πολύ υψηλότερες και οι συνθήκες καλύτερες. Δηλαδή τώρα εδώ το άρθρο μας αναφέρει ότι και πολύ χαμηλές οι αμοιβές και οι συνθήκες όχι τόσο καλές. Άρα γιατί να πάνε να δουλέψουν αυτοί 3.000. Δεν είναι ούτε προϊόν τεμπελιάς δηλαδή, ούτε τίποτα. Γι' αυτό φέτος λέει ενδιαφερόμενοι αναζητούν ζήσεις ακόμη λέει και στα hot spot, δηλαδή ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν έρθει πρόσφυγες και μετανάστες από άλλες περιοχές του πλανήτη. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα είδηση και ας πούμε έχει... μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα κοινωνικά σχόλια, αλλά δεν θέλουμε τώρα να το, να το εμπλουτίσουμε ας πούμε, και να το βαρύνουμε το σύστημα απλά με αφορμή, ας πούμε, δεύτερη εργασία ας πούμε, που ανέφερε ο φίλος μας ο Τόμπτα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα. Μωρά μου, Χρύσα μου. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Είμαι καλά πολύ... είμαι. Τώρα που σ' άκουσα είμαι υπέροχα. Γι' αυτό πήρα. Θα μας πεις ένα τραγουδάκι έτσι μαζί με τον μπαμπά. Ένα αριολαίο. Καλή... θα σας πω... πάρ' καλή ρητή... έμαθα. Τι? Πάω κολυμπητήριο, έμαθα. Ναι, πάω κολυμπητήριο, θα γίνω κι εγώ δελφινάκι σαν και σένα. Θα κάνουμε αγώνα. Εγώ πάω. Τα ξέρω, εσύ θα μου μάθεις γιατί εγώ βουλιάζω. Εγώ έχω μάθει χωρίς σωσίβιο. Εγώ έχω σωσίβιο την κυλίτσα μου μπροστά που είναι πολύ μεγάλη. Ευτυχώς αυτή με κρατάει. Αλλιώς θα πέφταμε στον πάτο. Εγώ δεν τα φοράω πλέον. Αφού είσαι μεγάλο κορίτσι, είσαι τεράστια κοπέλα, τι να το κάνεις τόσο σύμβε, αυτά είναι για τα μωρά. Ναι. Θα πούμε ένα τραγούδι, θες να πούμε ένα τραγούδι μαζί? Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου να τραγουδήσουμε, γιατί είμαι και τραγουδιστής λίγο εγώ. Ποιο? Αγκαγκαμπούμ. Το αγκαγκαμπούμ λέει ο άλλος. Τι τα μαθαίνεις τα μωρά ρε, ψυχολογικά προβλήματα. Αύριο μεθαύριο θα πηγαίνεις. Κάθε Σαββατοκύριακο το ακούμε, να ξέρεις. Κάθε Σαββατοκύριακο το βάζουμε και παίζει. Ναι, μετά εσύ δεν θα ζήσω. Το μεγαλώσεις και θα τρέχουν αυτά στους ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Γιατί ο πατέρας μου έβαζε τα γκαγκαμπούμ του Χάρι Κλίν. Το γκαγκαμπούμ και τα τερατάκια του τσέπης πάρα πολύ. Έτσι. Δεν ξέρω τα λόγια. Λοιπόν, Χρύσα μου, θα έρθεις μια μέρα και θα τραγουδήσουμε όπως στο στούντιο που είχες έρθει, θυμάσαι? Ναι.
Ναι, ωραία. Που είπε τα κάλατα, τώρα θα πούμε άλλα τραγούδια. Θα πούμε Sin Boy. Δεν ξέρω. Φιλιά, σε ευχαριστώ, Βαγγέλη μου. Μου κάνεις το καλύτερο δώρο. Καλημέρα. Γεια, 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 γεια. Ψυχούλα μου, ψυχούλα μου. Αχ, τι ωραίες φωνούλες. Τι ωραία. Αχ, τα μαθαίνετε τα παιδιά να παίρνουν στα αθλητικά τα ράδια. Και μετά. Α, λένε όμως αυτό, φαντάσου τώρα να λέει το παιδί όταν μεγαλώσει. Μετά από 40 χρόνια, εγώ έπαιρνα 8 χρονών στον Πατμανίδη. Πού είναι το φιλαράκι μας, το θυμάστε παλαιότερη, τον Άγγελο. Το καημένο το πήραμε και από τα μούτρα μας, έπαιρνε εδώ κάτω από τα σκεπάσματα που ζητούσε μετάλλικα. Τι έχει περάσει από το λόγο, επειδή έχουμε κάθε μορφής ιστορίες να διηγηθούμε ή να φανταστούμε, τέλος πάντων. Άγγελε, μικρέ μου Άγγελε, αγαπημένε μου φίλε ακροατά, αν τυχόν και ακούσει αυτή η φωνούλα φτάσει μέσα στα ότα σου και μέσα στην ψυχούλα σου, σε παρακαλώ επικοινώνησε και πάλι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Δεν πειράζει. 2-3-1-0-2-8-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμουδάκο μας. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Κώστα που λέει για την περίπτωση αυτή τώρα εδώ των χωραφιών, μιας και το έθιξε το ζήτημα, αλλά δεν θέλω να κάνω κριτική γιατί δεν γνωρίζω, ας πούμε, ενδεχομένως κάποιοι ελεγχονίσουν παραπάνω, λέει. Αν πληρώνουν λέει ένα 20 ευρώ, το 10 ευρώ και το 10 ώρο και ρίχνουν και Χριστοπαναγίες, ποιος θα πάει. Εντάξει, ίσως να είναι και θέμα και αμοιβόμενα. Δυστυχώς υπάρχουν πολύ χαμηλά αμοιβόμενες εργασίες όπου δεν υπάρχει ζήτηση, τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση πάντως. Ας μην είμαστε αφοριστικοί σε τίποτα. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν και κακοπληρωτές και εκμεταλλευτές και γενικότερα η αμοιβή στο χωράφι δεν εννοείται, δεν φτάνει στον κόπο που καταβάλεις για συνεργασία. Δεν είναι απλά ένα 8ωρο. Μια ώρα στο χωράφι ισοδυναμεί με 17.000 ώρες εκπομπών δικές μου, ας το δούμε έτσι συγκριτικά με το δικό μου κόπο που καταβάλω, air condition και τέλος πάντων κάθε δουλειά έχει τα δικά της. Γιατί είναι η εύκολη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις να πεις, έλα μωρέ να πούμε τώρα οι τεμπέληδες που δεν πάνε. Μία ανάγνωση και αυτοί που θα πούνε οι τεμπέλες που θα πάνε στο επόμενο δευτερόλεπτο θα γυρίσουν και θα πούνε έλα μωρέ τώρα να πούμε αυτοί που τους εκμεταλλεύονται κάπου στη μέση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν οι ανάγκη σε χέρια και δεν βρίσκονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Γιατί τόσα χρόνια, κακά τα ψέματα και μεταξύ μας τώρα, μεταξύ κατεργαραίων, αυτά τα χέρια καλυπτόταν από ανθρώπους που τους χαρακτηρίζουμε έξω από τις εργασιακές μας τέλος πάντων σχέσεις, τους χαρακτηρίζουμε ως κάτι, ως ανθρώπους που δεν έχουν καν δικαιώματα, ως ανθρώπους που παρανομήσαν σε κάτι που δεν έχουμε αντιληφθεί, όχι δικονομικά. Αλλά όταν γίνεται η δουλίτσα εκεί και μετά ελάχιστα είναι μια χαρά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Περιμένουμε, τι να κάνουμε. Καλώς το να. Καλημέρα, Έχεις εξολοθρεύσει το φίλο στο Λευτέρι. Δεν βγαίνει δύο μέρες, έχει να βγει. Γι' αυτό θα κάνω μια παράκληση. Λευτέρι, σε πιέζε παλιγάρι. Λοιπόν, να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας και εμείς στο Γιάνναρο. Βέβαια. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη. Και έδωσε ορισμένες, όχι έδωσε, πέσανε μαχαιριές στους χρυσαυγίτες. Βεβαίως. Καλά, και ας μην το χαρακτηρίζουμε. Όχι, το χαρακτηρίζουμε. Ναι, και αυτόν τον τσουκαλά του Γαύρου, ο οποίος είχε αποκαλέσει τον αδελφό του. Είναι αντίληψη γενικότερη. Δεν έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο μόνο κομματικό μόρφωμα. Δεν το πάμε κομματικό. Ναι. Δεν το πάμε κομματικό. Γιατί οι περισσότεροι, εμείς οι απόγονοι των προσφύγων, των ανθρώπων που δοκιμάστηκαν και ξεριζώθηκαν, ναι, και πονέσανε και φύγανε από τα σπίτια τους χωρίς να θέλουνε. Ακριβώς. Εννοείται. Ακριβώς. Όπως είναι η μισή Ελλάδα και πλέον. Αυτό δεν είπα. Είναι ξεριζωμένοι και πονεμένοι άνθρωποι. Καταλαβαίνουν τον πόνο του καθενός που τον διώχνουν από την πατρίδα του και φεύγει για να μην τον σφάξουνε. Όσο για σένα, καλά θα είναι να παντρευτείς, να πάρεις. Είδες τη χαρά. Δεν πεζούνταν η πιτσιρίκα.
Θεά. Έχει έρθει στο στούντιο, είχαμε πει τα Χριστούγεννα τα κάλαντα, είναι του Βαγγέλη μας. Η κόρη είναι φανταστική, είναι ένα κουκλί. Τα παιδιά είναι ευτυχία. Είναι ευτυχία και ευλογία και είναι. Ακριβώς. Είναι σε γεμίζουν και να μην είναι δικό σου απαραίτητο. Δηλαδή, μόνο, όχι, δεν είναι. Μόνο αυτό που ακούς, ας πούμε, το χαρούμενο, το αμόλυντο, το αβίαστο, ας πούμε, την ομορφιά αυτή. Ακούς μία αθώα φωνή. Mm-hmm. Ακούς μία αγνή φωνή που βγαίνει από μία ψυχούλα. Αυτά που λέει τα πιστεύει και είναι η πραγματικότητα. Και τα παιδιά δεν έχουν μίσος. Μπορεί να ποτίζονται με τα κατάλοιπα των γονέων τους και τα αποκτούν αυτά και τα εκφράζουν, αλλά μέσα τους έχουν τόσο καθαρότητα. Το παιδί το διαπλάθει ο γονιός. Ισχύει, αλλά παρόλα αυτά ακούς, ας πούμε, και καταλαβαίνεις αυτή την αγνότητα. Την άλλη μέρα θα το ξεχάσουν ακόμα και να κάνουν μπούλι. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Πάρε κανένα τηλέφωνο. Σε θέλουμε. Φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Τα κλείσαν όλοι. Κλείσαν οι γραμμές μας. Λοιπόν, 7 και 29 θα πάμε, 7 και μισή. Κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα. Για να έχουμε το full μισάωράκι μας. Έτσι εμπνευσμένο, δυνατό, μάχημο, ορεξάτο, ξυπνητό. Θα επιστρέψουμε με λίγο εμένα. Μιας και πήρα. Έχουμε ξεκινήσει, παιδιά, από τον Οκτώβριο πέρυσι. Τα έχω πει πολλές φορές και στα live να ηχογραφούμε δύο κομμάτια. Ακόμη φτιάχνουμε το ένα, το άλλο δεν έχει καν μπει σε διαδικασία επεξεργασίας. Αλλά έχουμε τώρα μια πάρα πολύ καλή μορφή και από τη χαρά μου δεν κρατιέμαι, θα τη μεταδώσω. Γιατί είναι η μοναδική πηγή για να ακούσει κάποιος την πρόοδο του. Δεν θα κάνεις κουμάντο στις καρδιές των κομμάντο. Με το οποίο θα εισέρθουμε στο τελευταίο μισάωράκι της εκπομπούλας μας. Πρώτο άκουσμα. Μείνετε συντονισμένοι, λόγω επειδή εμείς μαζί για μια ζωή. Ξυπνητέ. Βγάζουμε καινούργιο κομμάτι και έρχεται ο Ερντογάν να μας διαφημίσει και προκαλεί θερμά επεισόδια στο Αιγαίο. Τι άλλο, βγαίνει το Hollywood και βγάζει νούμερο 5 Rambo. Όλα συμπλέουν γύρω από την Bumpy's Batmanides Company. Όλο το σύμπαν συνωμοτεί υπέρ μας, κυρίες και κύριοι. Για να ξυπνάμε 6 ώρα το πρωί και να είμαστε δυνατοί, ακμεότατοι και ζωντανοί. 2-3-1-0-2-8-7 και 3 οκτάρια επιστρέφοντας στο τελευταίο περίπου μισάωράκι μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή βεβαίως τα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Ούτε και εγώ το έχω ακούσει καλά το κομμάτι. Το στείλανε το βράδυ και έχει ακόμα. Δε θα κάνεις κουμάντο στις καρδιές των κομμάτων που σκληρά πολεμήσανε για ερωτές. Δε θα κάνεις κουμάντο. Τα ξημερώματα στο Copa America συνέβη αυτό που θα μπορούσε να ήταν μια εκατέρωθεν αυτοκτονία, καθότι η Εκουαδόρ και η Ιαπωνία δεν θέλανε να μεταξύ των, θα μου πεις όμως το πολύ πιθανό να έρθει ως αποτέλεσμα, δεν θέλανε να έρθουν οι ισόπαλες διότι και οι δύο θα αποκλειζότανε και εν τέλει τα καταφέρανε να έρθουν 1-1 και να δώσουν την πρόκριση στα προημιτελικά στην Παραγουάη. Κάνεις τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή θέλουν και οι δύο τη νίκη. Είναι ισόπαλοι, παλεύουν τελευταία λεπτά ο ένας με τον άλλον. Αφήνει κανείς τον άλλο να βάλει γκολ? Όχι, πόσο ήξεις αφήξεις. Σε ένα αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε αυτό το 1-1 από το 35 κιόλας. Χιλί Ουρουάι 0-1. Το άλλο το παιχνιδάκι μας. Και έτσι τα ζευγάρια διαμορφώνονται. 28 και 29 τα παιχνίδια, 28 στις 3.30 Βραζιλία και Παραγουάη. Τα ξημερώματα 28, μετά όμως το βραδάκι των 28 Βενεζουέλα-Αργεντινή. Πώς έχουμε σήμερα ρε παιδιά, το έλεγα.
25, κάτσε να μετρήσω, 26, Τετάρτη, 27, Πέμπτη, 28, άρα Παρασκευούλα, εντάξει, μια χαρά δεν το... Έτσι κι αλλιώς το είχαμε ενημερωθεί και όλα εσείς προάλλες το λέγαμε, το βραδάκι, το Βενεζουέλα, Αργεντινή, Ματσάρα, μια χαρά να είσαι μια παραλία να το παρακολουθήσεις, έστω και Κόπα Αμέρικα. Και το Σαββάτο στις 2, Κολομβία, Χιλή, 29 τα ξημερώματα του Σαββάτου και 36 ξημερώματα της Κυριακής ουσιαστικά, και το βράδυ της Κυριακής Ουρουγουάη, Περού, τα 4 ματσάκια για το Κόπα Αμέρικα που θα συντροφεύσουν αυτό το Σαββατοκύριακό μας. Μια χαρά να έχουμε το κάτι της μας και εμείς να παρακολουθήσουμε λίγο να κυλάει μπάλα. Καλημέρα στη γραμμούλα να μας περίμενε. Αφού ευχηθούμε ολόψυχα καλή πωρία στην καινούργια κομματάρα, χωρίς να θέλουμε να σε χαϊδέψουμε τα πια, να πούμε ότι ξεχάσατε στους προηγούμενους πολεμουχαρείς, τον κύριο Ερντογοτιγάν και στο Ράμπο, ξέρετε να αναφέρετε και τον κύριο αντίμαχο, ο οποίος θέλει ντε και καλά να ξεθάψει το τσεκούρι του πολέμου. Πού είναι, δεν περιμένουμε εδώ, αλλά βγήκε ο ένας από τους... Γι' αυτό να λέω, αυτός εμείς είμαστε φιλιρινικοί. Δεν υπάρχει, όμως δεν υπάρχει σήμερα, οπότε... Είμαστε φύση φιλιρινική και φιλοατλαντική και φιλοϊνδική. Κρυάδα, δεν το λέω. Είμαστε φιλιρινικοί λοιπόν. Οπότε γενικά δεν είμαστε φίλοι με όλους. Παντού είμαστε φίλοι. Πάνω απ' όλα. Διότι δεν επιθυμούμε το κακό ούτε του εχθρού μας. Εμείς εδώ στο λόγο επειδή. Μάλιστα, και να μιλήσουμε τώρα λίγο σοβαρά, να σου πω όσον αυτά που τα διαβάζεις και καλά κάνεις και τα αναπαράγεις και καλά κάνεις και τα αναπαράγεις όσον αφορά τώρα την έλλειψη σε χέρια εργατών γης. Όχι, διάβασα, δεν ξέρω, γι' αυτό και ανέφερα και την πηγή και δεν είναι άποψή μου αυτή και δεν εκφέρω. Πρώτον, χωρίς να ξέρω τι γίνεται με τα ρολάκινα, χωρίς να ξέρω τι γίνεται με τους γιαρμάδες, χωρίς να ξέρω τι γίνεται με τα στρόμπερι που ξεφεύγει τέξη, με τις φράουλες που είναι στη Μανολάδα, εγώ θα σου μιλήσω για τις ελιές. Ξέρουμε λίγο πολύ στη Μανολάδα τι συμβαίνει, ξέρουμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πάω να δουλέψουμε. Ναι, μπράβο, κοίταξε όμως να τα αναφέρουμε όμως και την άλλη πλευρά. Και πάνω απ' όλα, ναι, μεν υπάρχει ανεργία, ναι, μεν υπάρχει πείνα. Αλλά άμα θα συμπλέψεις, δηλαδή, όχι έχει φτάσει στα άκρα, να πούμε, η συμπεριφορά των εργοδοτών. Επειδή πατάνε, όταν σου λέω πατάνε επιπτωμάτων. Όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, σε πάρα πολλούς τομείς. Εγώ θα σου μιλήσω τώρα για προσωπική εμπειρία, χωρίς να θέλω να μπω σε χωράφια αλωνών, αν και θα μιλήσω αγροτικά. Δεν θα μπω σε χωράφια. Είχα προσωπική και θα συνεχίσω επειδή άλλαξα πόστο. Θα σου μιλήσω για τις ελιές. Άκουσέ με τώρα. Πρώτον, από τα μέσα της 15 Οκτωβρίου και μετά ξεκινάει το μάζεμα των πρασίνων ελιών. Και στη Χαλκιδική το 80% είναι ποτιστικές, είναι πολύ καλές, αρκετά μεγαλούτσικες τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτές τώρα, επειδή συσκευάζονται, δηλαδή επεξεργάζονται κατά 2-3 τρόπους, δηλαδή είτε χαραχτές, είτε τσακιστές, είτε δεν τις πειράζονται καθόλου, τις βάζουν σε κάποια βαρέλια με ποτάσα και μετά τα συσκευάζουν σε μπουκάλια, φεύγουν και στο εξωτερικό, είναι πάρα πολύ καλή και η ποιότητά της. Έχω δουλέψει και ξέρω στην πράσινη ελιά. Άκου τώρα, αυτό το πράγμα πρέπει να το μαζί, γιατί ο κόσμος ακούει ελιές και νομίζει παίρνεις μια βέργα και βαράς. Αυτό είναι στις μελανές, μετά όταν έχουν μαυρίσει πλέον και είναι για λάδι, οι λαδοελιές. Τώρα οι πρώτες οι βρόσιμες, αυτές οι πράσινες λοιπόν, τις μαζεύουν με το χέρι, ρε φίλε. Και επειδή δεν πρέπει να τραυματιστούν καθόλου ούτε από νύχη, γιατί μαυρίζουν αμέσως και δεν κάνουν μεδά, φοράνε και ειδικά γάντια τα οποία τα παραχωρεί ο αφεντικός. Mm-hmm. Τώρα, επειδή όλο το δέντρο πρέπει να το αδειάσεις από αυτές, έχεις και μεταλλικές τρίποδες σκάλες, οι οποίες είναι μικυλοδοκάκια και είναι πολύ βαριές, και αρχίζεις τώρα, έχεις μπροστά σου μια κλούβα με ένα σκηνή, ξέρεις οι κλούβες τώρα, ξέρεις για ποιες λέμε ποιες είναι οι κλούβες. Αυτά τα πλαστικά ρε, με δίμητα και βόδια, τα μεγάλα. Και αρχίζεις τώρα χραχ το δέντρο και πέφτουν. Τα 5 τελευταία χρόνια, να αναφέρω ότι πρέπει να την γεμίσεις μέχρι απάνω. Είναι 25 κιλά. Είναι 25 κιλά. Και δεν εννοώ το βάρος ότι θα έχεις 25. Άμα θα πάει στη μέση, κατεβαίνεις ας πούμε και το αδειάζεις μέχρι που να φυσκάρεις μία από αυτές που έχεις κάτω. Λοιπόν, 25 κιλά και κάνει τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή η απολαβή σου είναι 2 ευρώ, 2 ευρώ την τέτοια. Εγώ όταν πήγα πρώτη φορά και πάλευα πόσες ώρες, μπόρεσα και μάζεψα 7. Άρα 14 ευρώ δηλαδή. 14. Κοίταξε τώρα, τα παιδιά που είναι εκεί και έχουν πάρει τον αέρα, ξεπερνάνε τις 25. Αλλά επειδή υπάρχει και πίεση χρόνου
Και αυτοί θέλουν οι άνθρωποι, εδώ φεύγουν, έρχονται οικογένειες ολόκληρες και από Βουλγαρία και από Αλβανία με σκηνές και έτσι, μένουν, δουλεύουν από νύχτα σε νύχτα, δικιά τους επιλογή. Mm-hmm. Και πρέπει ας πούμε να μαζευτεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί όσο τις αφήνεις απάνω στο δέντρο, αρχίζουν και μελανιάζουν, ενώ δηλαδή αρχίζουν να ψιλομαυρίζουν, οπότε δεν μπορούν να πάνε σαν πράσινες, η οποία η τιμή τους, να πούμε, είναι πενταπλάσια mm-hmm. από την τιμή της μαύρης, η οποία είπαμε πάει μόνο για... Μάλιστα. Δηλαδή. Το κατάλαβες. Οπότε το κατάλαβε. Τώρα, εντάξει, όλα τι έχουν, να πας ναι. και τι να δουλέψεις. Έχουν και να μην πούμε για την τελευταία μου εμπειρία, όχι θα το πω και αυτό, ναι. που έμπαινα στο χώρο εργασίας 9 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα το βράδυ, 5 ώρα έφευγα δρομολόγιο να πάω 100 χιλιόμετρα, την άλλη μέρα γύριζα σπίτι στις 10 ώρα το πρωί που σημαίνει 13 ώρες. Σάββατα, Κυριακές, εορτές, γιατί αυτό το πράγμα δεν σταματάει ούτε τις γιορτές. Και χωρίς έσημο η απολαβή, ξέρεις πόσο ήταν, φίλε, ήταν 30 ευρώ. Μάλιστα. Τι μου λες τώρα. Τι να σου πω, τώρα. Θα ξέρουμε πολύ καλά. Εργασιακός μεσαίωνας. Λοιπόν, έγινε. Χαιρετούμε, άντε με το βαρύνουμε κι άλλο. Καλημέρα. Καλημέρα από Άγρια Δύση. Νάτος. Τι έγινε, ρε. Τι έγινε. Σε... Φωτιάδη, κάτσε. Έχω μια γραμμούλα, λες να είναι αυτό. Για να δω, η άλλη γραμμούλα. Κάνε τηλέφωνο, Φωτιάδη. Έλα. Νάτος. Τι έγινε. Κάτσε, άλλος τώρα. Εδώ να φτιάξω λίγο τα. Κάθεσαι και μας λέει τώρα. Νάτος. Καλημέρα, Παύλη. Καλημέρα, αγόρι μου. Και σε βλέπω κάνεις. Πολύ μπάνιο κάνεις, Παύλη. Εκεί να μαυρίσεις, αγόρι μου, εκεί. Δεν κάνω μπάνιο, κάνω κολύμπη γυμναστική. Δεν είναι μπάνιο. Εντάξει, κολύβει. Κοκτέιλ. Δεν ξέρει τι να πει. Ναι, εστέι. Τι για μπάνιο λέει και αυτά. Σ' αφήνω. Είμαι σαν την κόβρα. Πες. Τι έχει να πει. Εσύ πες, τι έγινε. Εδώ βγήκαν άλλοι να πούμε. Παίρνεις λεφτά από τις διαφημίσεις. Παίρνεις λεφτά από τις διαφημίσεις. Σε κατήγγειλε κάποιος. Συμφωνίες. Ότι έκανες χαλάστρα στο μεροκάματο που σου είχε τάξει. Δεν αναφέρθηκες. Μάλλον ήταν να σου δώσει λεφτά. Πήγε, τα έπαιξε στο κίνο. Δεν είπες τίποτα και χάσει τη δουλειά του. Και εγώ τι να κάνω τώρα. Δεν ήρθε να με δώσει τα λεφτά. Α, μάλιστα. Δεν ήρθε να του δώσει. Δεν ήρθε. Και μεταξύ με λέει, θα είμαι, λέει, λέω, είμαι στην Αθήνα, λέω, στο τάδε μέρος. Θα έρθω από εκεί να σε δώσω. Δεν ήρθε. Περίμενε, ρε, περίμενε εσύ όταν είσαι χτίστης, τι κάνεις πρώτα, παίρνεις τα λεφτά και μετά χτίζεις. Όχι. Δεν κάνεις πρώτα δουλειά και μετά παίρνεις τα λεφτά. Και μετά σιδερώνει. Και μετά καλουπώνει. Μπράβο. Τι είσαι, τι κάνεις να μην. Μπράβο, σπίρτο μου, εσύ. Ο Μπάμπης τι, ο Μπάμπης αφού μαζί σου είναι, ρε φίλε. Όπα, κατηγορούμε. Κάτσε γιατί πολλή φορά πήρες κουρασανάκια. Για ερέμψε. Άγιε μαϊμού, μαϊμού είσαι τέτοιο. Εγώ τα είδα, εγώ έχω μάτια σαν του Βάτρα από τα μάτια ρε. Τη φωτογραφία του Ντούσαν. Εκεί στο τέτοιο ρε. Που είσαι παραξής ρε. Και μας κάνεις εδώ. Είμαι το κύπελο του χάρτη να το πω έξι εκεί να πω έδωσε το πάω. Για να δεις τι παμπώνυρος είναι Μπατμανίδη, γιατί εγώ το κατάλαβα χθες. Λέω πώς κατάλαβε. Αυτός δεν είναι κουμπάρος μου, είναι ο αδερφός του κουμπάρου μου. Όχι, μαζί έχει τα εξής. Τελείωσε. Είσαι αεξής. Αυτό. Για απαντάς. Γιατί ψάχνει προφίλ. Αυτού του το ρόλου το προφίλ να πούμε το έχει καταστρέψει. Ψάχνει συνέχεια εκεί τι κάνει. Εδώ σε λέει ότι είσαι αεξής όμως. Τελειώσαμε. Τελείωσε. Τι το να κάνει. Όχι. Ξέρεις τι έγινε. Το 11, το 12. Ας έρθει τώρα το 11 και τέτοια. Όταν έπαιζε πριν χρόνια. Τώρα πάνε να μαζέψεις τα σημάδια. Η αλήθεια είναι ότι έχει βγει με μεγάλο αέρα. Με αέρα νικητού. Έχει βγει σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον αφήνω εκεί να κάνει να μετά. Ξέρεις τι μου θυμίζει Μπάμπη ο Κρασανάκιας. Ο Βέγκος δεν έπαιζε μια ταινία τα πέντε αδέρφια που ήταν σε ένα ψωμάδικο και τίμαζε ψωμιά και ήταν γεμάτο αλεύρια και είχε και ένα ψηλία. Εσύ μου θυμίζεις και εσύ μου θυμίζεις. Εγώ μπορώ να τα λέω. Εγώ τα λέω. Εγώ σου θυμίζω το Βέγκο. Σταμάτη. Αυτός εδώ τι για πες τώρα, για κάνω μια. Εγώ σου θυμίζω το Βέγκο, αλλά εσύ είσαι τζανετάκος είσαι. Ω, βαρύ. Εγώ είμαι τζανετάκος. Είναι ο Σταντάρας η φίρμα και σε δίνει φάπες. Smackdown. Γιατί το κυφάσο που πήγα να αφήσεις στον Αλέκο είχανε, εσένα δεν σε είχανε φίλε. Λοιπόν. Είσαι τζανετάκος. Να ενημερώσω τον κόσμο. Καλό ηθοποιό, αλλά για δεύτερο έτσι. Μάλιστα. Να είσαι ο καλύτερο δεύτερο. Oh. Φύτα αντρικό. Εγώ μπορεί να είμαι δεύτερο. Αλλά δεν είχα να αφήσει.
Εσένα τι είχαν, είναι τζανετάκος, είχε για σάπες. Ήδη έχουν πληροφορήσει για την περιοχή της Σταυρούπολης. Προς τα εκεί που θα πηγαίνουν, δεν θα ξαναπηγαίνουν σε αυτό, στον Κουρασανάκια. Και πού θα πηγαίνεις? Όχι, τα άτομα που είναι προς την περιοχή δεν θα ξαναπηγαίνουν. Γιατί με λένε τι κουρασανάκι είναι αυτό και τι... Τι κουρασανάκι, όπα, σημασία δεν έχει το μέγεθος. Τι κουρασανάκι είναι αυτό. Τι νομίζεις? Ναι, αφρός, δεν είναι αφρόγι. Ναι. Αφρός σαν τα φουσκωμένα μυαλά του, γιατί φούσκωσε τα μυαλά του και ψωνίστηκε. Αλλά εγώ ψωνίστηκα. Εγώ ρε αγόρι μου, εγώ κάνω από τον Νοέμβριο του 17. Εγώ εσένα σε ήξερα μέσω Παθμανίδη. Καταλαβες. Αλλά επειδή κελαδάς πολύ, δεν είσαι αδερφός και δεν είσαι ντόπρος, στέλνεις μηνύματα σε άλλονα για να πεις έστια τη χορηγία που ήταν να τη δώσεις έναν άλλονα. Αυτό δεν έστειλα εγώ, εγώ έστειλα άλλο. Θα σας βάξω δεν έστειλα αυτό το πράγμα, δεν θα με λέτε στην αυγή ρε, στην αυγή, την ξέρεις την αυγή, στην αυγή την ξέρεις. Ποια είναι η αυγή? Ποια είναι αυτή, την εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ, ποια αυγή? Όχι, αυγή, πάνω το πλειό του, αυγή, εκεί πάνω, από εκεί είναι, από εκεί είναι ρε αυτός. Μάλιστα. Αυγιουλίτης είναι ρε. Σιγά μην είναι και από το ριζοσπάστη, να πούμε. Είναι από την... Ναι. Yeah. Και πάνω έχει τέτοιο είναι. Μάλιστα. Μια λοιπόν, κόντρα που δεν έχει. Αυτό... Την Πέμπτη λέει, με έκανε και μου λέει ότι θα κάνουμε την Πέμπτη. Όχι για αύριο. Α, αλλάξαμε πάλι. Πάλι η Σάρτη με έριξε. Αυτός δεν το είπε. Ενημέρωσε τον. Για εγώ δεν έχω ιδέα, παιδιά. Εδώ έχω ψάματιστεί. Πες το να για να μην λες ότι εγώ είναι ανορθό. Mm-hmm. Αλλά λέει θα έχει λαϊκή και έτσι. Την Τετάρτη δεν θα μπορώ και θα έρθω την Πέμπτη. Είχα πάει λαϊκή, μάλιστα. Άκου, Πέμπτη συνεννοηθήκαμε με τους μάνατζέρ μας. Ναι. Γιατί κάναμε τέτοιο. Εγώ Τετάρτη δεν μπορώ. Η εκπρόσωπη μου, ο Καπικιόνι, μάλιστα. Παιδιά, βρείτε τα μεταξύ σας, εγώ εδώ με εκπομπούλα έχω κάθε μέρα. Ναι, λοιπόν, όπατε και να έρθείτε. Ας τον Φωτιάδη εκεί να μιλάει μόνος, εγώ κλείνω. Κλείσε, άντε, τσάω, τσάω. Κουρασανάκια. Κουρασανάκια. Ωραία, μαλλιωτάκα. Παπί. Έλα, αγόρι μου. Έλα, παπί μου, αγόρι μου. Έλα, αγόρι μου, έκλεισε. Για πες τώρα, πήρε τηλέφωνο αυτός εδώ, εγώ. Πήρε κάποιος και λέει ότι ήταν να σε φέρει τα λεφτά να πεις, να κάνεις μια αναφορά για το αποτεφρωτήριο στην Ανίτα. Δεν σου έφερε τα λεφτά, δεν είπες τίποτα και το αφεντικό του ζητούσε πού είναι τα λεφτά και αυτός τα είχε φάει, λέει, στο κίνο. Στο κίνο, τι να κάνουμε. Αλλά λέει ρε εσύ Φωτιάδη, πες και εσύ μια κουβέντα, με εξέθεσες και έχασε τη δουλειά του. Αν έλεγες εσύ κάτι, έστω και αφιλοκερδός, ο άνθρωπος θα συνέχιζε να παίρνει τα λεφτά της εταιρείας και να τα παίζει. Αυτή η ιστορία ξεκινάει από τη Μαρμίτα. Το πήρε ο φίλο ο Κανάκης, ο φίλος μας. Φίλος μας, άδερφος. Ναι, Κανάκης, εδώ. Αρχίζει την τάξη. Ναι, το πήρε, το έχω αυτό το βιντεάκι. Και βγήκε έτσι αυτός ο ίδιος, όχι αυτός εδώ που είναι ο Μόντι. Ο άλλος, να λέει έτσι και έτσι δεν θα κάνω από τη φρουτίδα της καλοκαιρίας. Λοιπόν, ναι, κάτσε να δούμε εδώ τη γραμμούλα. Η γραμμούλα είναι μήπως καλημέρα. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι πάλι. Νάτος, ο φίλος μας ο Μόντι. Ναι, βεβαίως, εσείς. Καλημέρα, καλημέρα ξανά κύριε Μπάμπη. Λοιπόν, Φωτιάτη, σε είπα ένα πράγμα να λες. Δεν το είπες, είσαι ρουφιάνος. Όχι, τέτοιους χαρακτηρισμούς, παρακαλώ. Είσαι. Όχι, εντάξει, το παίρνει πίσω. Λοιπόν, τι παίρνω πίσω, αλλά να ξέρει ότι τη φυλάω τη Φωτιάτη. Μάτσο. Γιατί εξαιτίας του έκασα τη δουλειά μου. Καλά, εντάξει. Τον είπα να λέει ένα μικρό ψέμα, ένα μικρό ψέμα ότι πήρε τα τμήματα και ξέχασε να λέει τα πράγματα. Και αυτός σου και είπε τη αφεντικό ότι πήγα να έπαιξα τη κλίματα και τη έκατα. Και τι να πω, να πω ψέματα. Άμα έλεγες θέματα στην ΕΚΟ, τα είχα ακόμα τη δουλειά μου τώρα. Τα είχα τη δουλειά μου, αλλά εγώ έκατσα πολλά λεφτά τώρα από αυτό το πράγμα που δεν είπες και τώρα πρέπει από κάπου να τα παίρνω πίσω και θα τα πάω από σένα, Φωτιά. Θα γίνει. Θα βρεις λεφτά, θα τα πας στον Παντανίδη εδώ. Εδώ, λεφτά εδώ, σε μένα. Θα τα φέρεις εκεί. Θα φέρεις τη χορηγία εδώ πέρα που είναι. Εγώ τα κλίματα, Φωτιάδη. Άκου εγώ δεν είμαι φούναρης, εγώ είμαι τρελός, Φωτιάδη. Εγώ είμαι τρελός. Δεν είμαι φούναρης να κάτω με ένα κόνο να με βγει. Εγώ είμαι τρελός, Φωτιάδη, κατάλαβες. Τα έρχομαι και τα παίρνω τα κλίματα που έκανα από σένα. Να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Δεν είμαι φούναρης εγώ. Μίλα καλά γιατί την άλλη φορά στη μαγαζί. Έκλεισε την τηλεφώνα μας και άκουσα στη μαγκατή εκεί στη Λαντάντικα. Ήμουν στη τραπέζι, να τη ξέρει η Φωτιάδης αυτό το πράγμα. Μάλιστα, λοιπόν, να τη ξέρει. Την Πέμπτη λοιπόν, θα είναι, καλημέρα, την Πέμπτη θα είναι εδώ στο στούντιο και θα απαντηθούν απάντα. Η κόντρα η οποία έχει ανάψει και απασχολεί το παγκόσμιο γίγνεσθε. Θα βρει συνέχεια εδώ στην Θαλπορή του Λίμπερο 107,4.
Η δικιά σας ταλαιπωρή μας συντρόφευσε για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπούλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, για τη δύναμη που μου δίνετε εμένα προσωπικά καθημερινά. Α, παρακολυμπήσω τώρα, δηλαδή έτσι έχω τόσο όρεξη για γυμναστική. Δεν την είχα. Πώς έχω τόσο όρεξη για γυμναστική που έχω φτάσει στα περισσότερα κιλά που ήμουν από τη ζωή μου. Αλλά αυτό είναι έτερο νεκάτερο. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε ποτέ. Είμαστε σε γρήγορση διαρκή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη για την εσωστρέφεια την οποία, στην οποία υπέπεσε σήμερα. Και στην άσφαλτο στο χαντάκι. Δεν θα το πω ποτέ. Εξέφρασα τέλος πάντων κάποιες βαθύτερες έτσι σκέψεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ οι φίλοι, για να τα μοιραζόμαστε και να τα συζητάμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε. Άλλωστε που θα έλεγε και ο Πάλε ποτέ ήμιστος επίδημος. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Κώστη του Τατσαρό. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την τέχνη αύριο το πάρα πολύ πρωί στις 6. Φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα και πάνω απ' όλα ψύχρεμη.